Εδώ είμαστε, DJ Χαλίφης. Δεν ήρθες. Με πούλησες. Ήμουν οριακά να έρθω στην εκπομπή σήμερα, να ξέρεις. Δέχτηκα πιέσεις να μην έρθω. Χρήστο, κλείσε λίγο εσύ το αντιγερωτικό. Κλείσε το λίγο γιατί βαράει. Είπε, ήμουν οριακά να έρθω στην εκπομπή σήμερα. Γιατί ναι, έτσι. Κουράστε. Δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Τι, ευαίσθητος. Με γυροφέρνει. Σε γυροφέρνει, πάρ' τον πούλο. Καταρχάς, για το κούρεμα θαύρο. Γιατί με κοιτάει. Αν σε γυροφέρνει, πήγαινε από την αίθουσα 4. Και το τηλέφωνο 6. Από το στούντιο 3, ναι. Ωραίες εποχές. Ωραίες εποχές, ωραίες εποχές. Πολλά πράγματα και σήμερα. Τι? Πολλά πράγματα, φίλε. Εννοείται. Ποδόσφαιρο. Άκουσα, μπορεί να ανοίγω το μπάσκετ. Ένα ανέκδοτο. Ήταν δύο μπάτσι. Α, ναι. Για πες. Ένας ποδοσφαιριστής. Ωραία. Και ένας ληστής τραπεζών. Τι εννοείς, Βίρνα, ότι ήταν ένας ποδοσφαιριστής και δύο αστυνομικοί. Σημαντικό διάβαμε. Σε συμβαίνουν αυτά συνεχώς, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Στέρια, πες μας λίγο μέχρι να επιστρέψεις και να το ολοκληρώσεις το ανέκδοτο. Είσαι καλά, αισθάνεσαι καλά. Αισθάνομαι καλά, εντάξει. Εντάξει, έχουμε και αγώνα σήμερα. Όχι πάρα πολύ καλά. Αλλά σου πω, ως επαγγελματίας, όφυλα να έρθω. Θα παίξεις με ένεση. Κανονικά. Θα παίξω με ένεση. Εντάξει, Στέρια. Και σήμερα και στην Τούμπα το απόγευμα. Έχουμε και αγώνα. 5 και 4. 5 και 4. Δεν νομίζω ότι το θυμούνται πολύ. Τι λες. Νομίζω ότι το θυμούνται, ναι. Δεν βλέπω πολύ. Και όσοι δεν το θυμούνται, γύρω στις 3-3,5 ναι, θα το θυμηθούν. Όπα, έχουμε και αγώνα σήμερα. Είναι και ο καιρός, δεν ευνοεί. Αγώνες έχει σήμερα. Έχει ποδόσφαιρο. Σήμερα βασικά παίζουν όλοι, νομίζω. Έχει handball. Έχει μπάσκετ. Έχει μπάσκετ. Γιατί δεν βάλανε και ένα βόλι. Κάτι έτσι, μια εμβόλυμη, κάτι. Δεν ξέρω, θα μπορούσαν να βρουν να βάλουν κάτι. Πέντε και τέταρτο πας στο Τούμπα, αγάπη. Μετά που πας. Εντάξει, βλέπεις τον Πάγο να κερδίζει, ναι, 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 τον Πας, ναι. Γιάννηνα. Ας το μη το μιλάμε, ναι. Μετά, με γρήγορες κινήσεις, δουλεύεις περιφερειακό, πας Νεάπολη. Ναι. Γιατί ξεκινάει σε 7 και 4 το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Γρήγορα φεύγεις. Και αν το μάτς έχει πάει καλά και είναι στο 2-3-0, στο 75-80, φεύγεις. Όχι, εντάξει, μπορεί να χάσει κάποιο γκολ, φεύγει όμω. Φεύγει. Ναι. Δουλεύει περιφερειακό. Ναι. Το καμάρι αυτό τη πόλη. Το κόμβο αυτό. Ναι. Πα Νεάπολη, 7 και 4. Ναι. Βοηθά την ομάδα και τη μπρόχνει στο να ανατρέψει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Τον 8 γκολ. Ναι. Τη βοηθά όμω και μπορεί και η ομάδα να το ανατρέψει. Σε θέλει δίπλα τη ομάδα γιατί μαζί μπορείτε να κάνετε πολλά. Στο handball ειδικά. Τελειώνει το παιχνίδι. Πανηγυρίζει την πρόκριση. Ναι. Και φεύγεις σφαίρα για το σπίτι. Για να δεις το μεγάλο για πάω, να δεις το μπασκετικό ΠΑΟΚ να παίρνει την πρόκριση στην επόμενη φάση του FIBA Champions League. Ρε, άμα αυτό δεν είναι γεμάτη μέρα, τότε ποια μέρα είναι γεμάτη. Είναι μια πολύ ωραία μέρα. Απλά. Με ΠΑΟΚ από το μεσημέρι πρέπει μέχρι να το βράδυ. Να ενημερώσετε λίγο τους γύρω ότι σήμερα η μέρα είναι δύο γήπεδα και μετά καναπές γιατί έχουμε και μπάσκετ. Ναι. Αλλά έτσι θα κυλήσει η μέρα. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Μεγάλα παιχνίδια και τα τρία. Σημαντικά. Και στο μπάσκετ είναι πολύ σημαντικό. Θα έχουμε και στο μπάσκετ. Και θα συνδεθούμε με Ελβετία. Άστο, φίλε. Είναι υπερπαραγωγή το σημερινό, νομίζω. Θα συνδεθούμε και με Ελβετία. Θα έχουμε και συνεντεύξεις. Θα είναι ο Ηλίας Καπράλος εκεί, στην Ελβετία. Θα είναι εκεί, δεν είναι δεν εκεί. Έχω στον δρόμο είναι ακόμα. Είναι. Είναι, δεν έχω καταλάβει. Αυτή η πόλη λέγεται Φριμπούργκ. Ναι. Αυτό ξέρω. Όχι Φριμπούργκ. Τώρα μην με βάζει τώρα τέτοια. Εσύ ήθελα να το γράψω χθες και μπερδεύτηκα, δεν ξέρω γιατί. Γιατί το έβλεπα στο Google που έψαχνα. Μία μου το έβγαλε Φρίμπουργκ, χωρίς τίποτα. Μία μου το έβγαζε Φρίμπουργκ. Επιλέγεις μάλλον, δεν ξέρω. Ποιο σε βολεύει ένα. Το δεύτερο. Σαν την ομάδα. Εντάξει. Έτσι το έγραψα νομίζω. Μπορεί να χωρίσει και το πρώτο, δεν θυμάμαι βασικά. Αλλά όπως την ομάδα το έβαλα. Μια χαρά. Μας βολεύει τέτοιο, είναι τα φώτα, βέβαια πέφτουν στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, ναι. Είναι και το πρώτο. Εκεί είναι, ναι, είναι και το πιο σημαντικό. Το μεγάλο ενδιαφέρον, χωρίς να μειώσουμε ούτε στο ελάχιστο την προσπάθεια και της ομάδας μπάσκετ και της ομάδας handball. Αλλά το, και το πιο προβλημένο άθλημα το πιο είναι το ποδόσφαιρο και σήμερα ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να πάρει άλλη μία νίκη κοντά στον όχι και τόσο δυνατό φέτος Πας Γιάννηνα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Και να παραμείνει στο σύν 8 από τον Ολυμπιακό, γιατί θεωρώ ότι ο Αλέξης Κούγιας δεν μπορεί να κόψει ούτε 0,1 βαθμό από τον Ολυμπιακό, όχι 1 ή 3 βαθμούς.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, μετά το μάτσο του ΠΑΟΚ μάλλον, θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός. Νομίζω είναι στις 7.30. Ωραία, άρα πάλι σημαντικό που ο ΠΑΟΚ παίζει πιο νωρίς. Να ξέρουν ότι ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει, ας πούμε. Όχι, ο ΠΑΟΚ φορτώνεται άγχος, σύμφωνα με μερίδα αυτό του τύπου. Πώς, ναι, αυτό και προχθές το διάβασα. Πώς γίνεται αυτό? Εντάξει, εδώ διαβάσαμε ότι κέρδισε ο Ολυμπιακός και δεν αφήνει τον ΠΑΟΚ να ανασάνει. Με τον ΠΑΟΚ στο συν 8. Όχι, ή διαβάσαμε αυτό... ότι ο Ολυμπιακός φορτώνει άγχος, ναι, στον ΠΑΟΚ, ενώ ο ΠΑΟΚ παίζει νωρίτερα και σήμερα. Πώς γίνεται ο ΠΑΟΚ να φορτώνεται άγχος? Δηλαδή έχουμε διαβάσει, ρε φίλε. Δηλαδή είσαι στο ΣΥΡΕ 11 πριν το μάτς, παίζει... ναι, μετά από την Τούμπα. Είσαι στο ΣΥΡΕ 11 μα έχει κερδίσει και αγχώνεσαι εσύ. Ωραία. Γιατί σκέφτεσαι ότι μετά παιδιά, παιδιά δεν είναι. Έρχεται η στιγμή που θα φανεί. Μια εβδομάδα είναι. Τι ωραία, ρε. Αν θα γίνει το παιχνίδι, θα κατέβουν να παίξουν και κοίτα, άμα δεν κατέβουν να παίξουν. Κυκλοφορεί την μία φωτογραφία του Μαρτίνς με κολάρο. Ότι έτσι θα έρθει αυτή τη φορά έτοιμο κανονικά. Εντάξει, όχι, μετά άμα κάνουν το ίδιο, κλειδώνει την πόρτα. Κανονικά. Τι. Αστυνομική, κοίτα αστυνομική, παιδιά. Αυτή που βαλούσαν. Ναι, ναι, το σπίτι του. Έξω κι εσεί, ιδιωτική ασφάλεια. Κλείνουμε τέτοιο και δεν βγαίνει κανείς ποτέ. Ούτε εμείς, ούτε αυτοί, κανείς. Εντάξει, δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα ξανά. Γιατί έχω ένα φίλο που μου λέει θα το κάνουν πάλι, θα το κάνουν πάλι. Ότι θα προσπαθήσουν να το κάνουν, θα προσπαθήσουν. Δεν νομίζω να τσιμπήσει κανείς από εμάς πρώτον. Ναι. Εντάξει, δεν θα πετάει ούτε πρασινάδα. Ναι, ούτε δηλαδή. Γιατί αυτή κανείς είναι να φτύσει κανείς. Και να πούνε ότι μας κόλλησε ίωση, έμπολα. Είχε βάλει κάτι μέσα. Και μην πέταξε κανένας κανένα φελιζόλ. Τα πετάνε. Θα τα γνωστά τα δολοφονικά. Δολοφονικά. Φίλε, το κακό μπορεί να σου έρθει. Εγώ είπα, θα κάνω ένα τηλέφωνο τώρα ένα φίλο μου που έχει. Πώς το λένε, εισαγωγή σερβιέτας. Και θα γεμίσω όλο το γήπεδο σερβιέτας. Τι ωραία. Τζούνις! Όλο. Και τις παλιές κλοέ. Τις χοντρές. Που ήταν και για διπλής χρήσης. Δηλαδή σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Έχουν βάρος αυτοί όμως. Έχουν βάρος, ναι. Άσε. Δεν θα τους φορέσουμε. Εντάξει. Αλλά θα κάνω. Εγώ σου λέω και το άλλο. Να τελειώνει το μάτς, να είναι όλα καλά για τον ΠΑΟΚ και να πετάξει ένα στο Φελιζόλ, ρε παιδί μου. Που το πετάνε στον αέρα και φεύγουν. Που ξαναγυρίζει πίσω. Και ξαναγυρίζει και βρίσκει τον. Κάποιον τον ΠΑΟΚ του Ολυμπιακού. Σαν την καρέκλα του Έμπεντε, θυμάσαι. Καρεκλάρα. Στην Ευκαρπία. Ναι. Έχουμε ακούσει και έχουμε ακούσει. Γεμάτη μέρα σημερινή, αυτό λέγαμε πριν. Παίζει ο ΠΑΟΚ. Παίζει ο ΠΑΟΚ. Και παίζει ο ΠΑΟΚ. Παντού παίζει ο ΠΑΟΚ. 5 και 4 το Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ είναι και στο μπάσκετ, είναι ΠΑΟΚ. Στο χάντμπολ είναι ΠΑΟΚ. Τρεις αγώνες. Παίζει ο ΠΑΟΚ. Είπαμε 5 και 4 το Τούμπα. Φεύγει γύρω στο 88-89. Δουλεύει περιφερειακό, πα στην Νεάπολη, παίζει το χάντμπολ. Είναι τελικό κυπέλλο με τον Ολυμπιακό. Χάντμπολ στην Νεάπολη. Η χάντμπολμάνα. Χάντμπολμάνα, δεν λέει Νεάπολη. Η γνωστή. Τελειώνει αυτό. Το μάτς δύσκολο πολύ. Πάρα πολύ δύσκολο. Και γυρνάς σφαίρα σπίτι για να δεις τη μεγάλη ομάδα στο μπάσκετ. 9 η ώρα. Την ομάδα που χτυπάει την πόρτα του NBA. Το NBA χτυπάει την πόρτα μας. Δεν πάμε φίλε εμείς εκεί. Ναι. Αυτοί έρχονται σε εμάς. Θα είναι ο Ηλίας ο Καπράλος στο Φρίμπουργκ. Έτσι λέγεται. Ναι, και θα τον βγάλουμε και όλοι. Αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ. Είναι Φρίμπουργκ ή Φρίμπουργκ η πόλη. Για μένα είναι Φρίμπουργκ. Και για μένα έτσι είναι. Εγώ έτσι το βγάζω. Για μένα είναι ο χορηγός τους και είναι άλλη πόλη. Άρα είναι Φρίμπουργκ. Δεν έχω ιδέα από την πόλη. Ο Ηλίας πρέπει να ταξιδεύει αυτή τη στιγμή. Όχι, ο Ηλίας. Έχω μιλήσει μαζί του. Αφού χθες το βράδυ ήταν μπροστά μου στο που έκανα το DJ. Ναι, αλλά μου έχω το παιδί, δεν μπορεί να φτάσει. Τι έφτασε, με τι πήγε. Πού να ξέρω. Είναι ο Ηλίας Καπράλος. Μπορεί να κάνει. Διακτηνίστηκε. Με το Lear Jet του Λίμπερο, φίλε. Και μάλιστα. Με το Lear Jet του Λίμπερο. Έφτασε στις 12. Δεν ήταν με Ράιαν, λοιπόν. Προφανώς. Ωραία. Πού έφτασε, Γενέβη. Πού πήγε. Έχει φτάσει με Ελβετία. Ναι, πού προσγειωνόταν, ξέρεις. Πού να ξέρω, δεν το μου το έπαιξες πριν, τα ξέρεις. Θα μας τα πει ο ίδιος μετά. Μου είπε, θα το βγάλουμε κιόλας. Ωραία, είναι συγκινητικό. Ωραία, επαγγελματίας. Θα μιλήσουμε για μπάλα μετά τις και μισή. Αν η ενδεκάδα είναι αυτή που έγραψες. Συνέγραψες, συνέδωσες. Ποιος την έγραψε. Δεν μπορώ να σου πω. Ναι. Θα σου πω εκτός. Θα μ' αρέσει. Θα σχολιάσουμε. Δηλαδή είναι αυτή που θέλω να δω. Υπάρχει. Τι είναι σφαγή έγινε μόλι το βάλα, να ξέρει. Το βάλε, ε. Το βάλε. Τηλεφωνικού δεν το βάλε, να ακούσετε και λίγο. Δεν πήγα οπαδικά. Δεν πήγα οπαδικά. Κρίμα. Εκεί όταν είμαι ο Τζι Χαρίφη δεν χωράω οπαδικά. Ποια βερσιόν δούλεψε? Την Ρούμπεν. Και την Λούπαρα.
Όχι, είναι ο Άδωνης Τσουπίσο. Όχι το Pullman Edition, την πρώτη πρώτη. Όχι, όχι, την πρώτη. Την πρώτη γιατί ήταν πιο δίσκο. Εναι, τώρα. Η Pullman Edition είναι πολύ normal. Πιο ήσυχη. Και ακόμη δηλαδή πάλι βλέπω εκείνο που είναι δίπλα στον παπά. Μου κάτω το χαρτί. Κύριος, κύριε παιδιά. Που είναι σοβαρός, κύριε. Τα σιγανά από τα μάκια να φοβάστε, παιδιά. Αυτός ξέρεις τι είναι. Αυτός, αδελφίδε, εκεί που είναι με τη γυναίκα του, να πω, θα ξυπνήσει μαχαιριές. Είναι από αυτούς. Κρακ, 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 πέντε μαχαιριές στο μάχη. Αυτός είναι η άλλη βάση, πώς ήταν τσουκαλάς με τον, πώς τον λέγανε τον διπλανό του, τον Άκη. Ο Άκης. Που έπεσε τσουκαλάς και άλλος γελούσε το κοιτούσε και γελούσε και μισή ώρα. Ο Άκης στροφάρει, ο άλλος είναι υπερμανάντα, έχει μπει στο εγκέφαλο. Καλά, ο άλλος. Ναι, παραχάρα. Έλα. Θα δουλέψει κάποιο από τα μάτια, Σταύρο, τα μεσημεριανά, να κάτσει να το δει, είπα. Ο Τσακαλέας μου έδωσε μια πολύ ωραία ιδέα. Άσος και over 1,5 ΠΑΟΚ. Άσος και over 1,5 ΑΕΚ, άσος και over 1,5 Ολυμπιακός. 2,37 τα λεφτά μου. Mm-hmm. Επενδύθηκε ένα σοβαρό ποσό για να βγει ένα μηνιάτικο. Αν τα χάσω, τα χάσα. Θεωρώ ότι θα τα κερδίσει, Σταύρο. Δηλαδή, τι να παίξω. Α, να παίξω και τη Λαμία. Δηλαδή, να ρισκάρω αν ο Μπαράλες και ο Μπερτόλιο ξυπνήσαν καλά. Ναι. Πάμε στη Σιγουράτζα. Άσο και over 1,5, άσο και over 1,5, όχι over 2,5. Γιατί ένα από τα τρία θα ρίξει και 2-0. Ναι. Ωραία. Over 1,5, σιγουράτσα. 1-0 δεν θα ρίξει κανένα. Και αύριο έχει μόνο off. Αυτό είναι ο Κομπότης, κάνει κανένα θαύμα εκεί με τους μαύρους που έχει κάτι. Αλλά δεν νομίζω. Πόσο πια. Δεν θέλουμε να κάνει θαύμα τώρα γιατί θα του ξυπνήσει μετά, θα αρχίσουν οι συσπήρωση, 7 ή άκου τώρα. Τώρα που είπε Λαμία, υπάρχει πρόταση να ονομαστεί το γήπεδο, λέει Αθανάσιος Γιάκος τη Λαμία. Ναι. Και θα οι καντίνες θα έχουν σούβλες απ' έξω. Γιατί, από τη Λαμία δεν ήταν ο Θανάσιος Γιάκος. Ή από τη Λαμία ήταν ή στη Λαμία πέθανε. Να είμαστε μέσα εμείς που ψάχνουμε. Αν βρίσκεται δίκιο. Γκουγκλαρέτο. Αθανάσιος Γιάκος. Αλλιώς το λέγανε, το καλλιτεχνικό του ήταν αυτό. Παλί καλός, δεν μάθησε τίποτα. Το καλλιτεχνικό του. Ναι, είχαν άλλα ονόματα κανονικά. Μάλιστα. Ναι, αλλά δεν έλεγε τότε είσαι παραστάτης και έλεγε με λένε Σταύρο Κόλκα και το φήμι μου είναι 11-55-14-3-15. Τα στοιχεία του στην κάμερα, ναι. Ναι, ναι, εντάξει. Το βρήκα. Τι λέει, α. Τι δεν λέει. Θάνατος Λαμία. Θάνατος Λαμία. Είδες. Και πού γεννήθηκε όμως. Ενταφιασμός Λαμία. Άντερ Λαμία, over τελικό. Πού γεννήθηκε, ρε. Άνω Μουσουνίτσα. Στη Μουσουνίτσα, δεν ξέρω. Ε, δεν γελάνε, ξέρεις που είναι η Μουσουνίτσα. Στη Φωκίδα. Αχ, το είδες είχα. Όχι, ποιο είδα ρε εσύ. Το είδες είχα. Έχω πάει. Έχω πάει. Εκεί δίπλα είναι. Από εκεί είναι. Και γιατί να μην ονομαστεί Αθανάσιος Γιάκος. Το Γιώργος Καρισκάκης Ψιωμάγκης είναι. Και εμείς πρέπει να το πούμε στάδιο... Πώς. Μεγάλο Αλεξάνδρου. Δεν μπορούμε. Why? Because. Στάδιο Μεγαλέκου. Εμείς κάτι ποντιακό θα βάλουμε ρε εσύ άμα είναι να το πούμε αλλιώς. Σημαίνει αυτή τη μου. Δεν υπάρχει. Α, ένας μου έστειλε την ετοιμιγορία. Τι είναι. Την ετοιμιγορία τι είναι. Προχθές δίκη. Έστειλε ένα στο πόκο σα τι σημαίνει. Και κάθεσε ένα και έστειλε. Ετοιμιγορία. Λοιπόν, περίμενε. Καλά, άκουσα. Σε σημαίνει. Λοιπόν, σημαίνει όνομα. Οι πρόγονοι μα οι πόντιοι έλεγαν πάμε στην Παναγία Σιμελά. Δηλαδή πάμε στην Παναγία Σουμελά. Και από εκεί βγήκε το όνομα Σιμέλα ή Σουμέλα. Είδε ότι το κάνω πιο ευρωπαϊκό. Δεν σε λέω σουμέλα που εμπεριέχει να κόλλω τέσσερα στρέμματα και τσεμπέρι και ξέρω εγώ. Στο έκανα ευρωπαϊκό. Σιμέλα. Ναι. Δηλαδή θα υπάρχει μια στην Καλαμαριά πόντια που θέλει να το παίξει λίγο εξευγενισμένη. Μαρία Σιμέλα. Κατάλαβες. Η Μαρία Σιμέλα. Ναι. Πώς λέμε Ελένη, η Μαρία. Έχουν δύο τώρα. Έχουν, είναι της μόδας. Φυσικά. Ναι. Τέλος πάντων. Εξίσου καθυστερημένες, δεν αλλάζει κάτι. Ωραία, πάμε παρακάτω. Το κλείσαμε για το γήπεδο Αθανάσιος Γιάκος. Θα είναι το τρίτο στην Ελλάδα. Αθανάσιος Γιάκος. Όχι, γήπεδο που θα έχει όνομα οπλαρχικού. Το τρίτο ποιο είναι. Καραϊσκάκη. Ναι, τώρα. Κολοκοτρώνης. Α, ναι, Κολοκοτρώνης. Το ξέχασες, ε. Δεν θες να το θυμάσαι. Όχι, φέτος. Φέτος, ναι. Και θα είναι και το Αθανάσιος Γιάκος. Εάν το καλό γίνει. Ας κάνουμε, εμείς πώς θα το πούμε. Σου λέω κάτι. Κάτι ποντιακό πρέπει να βγει. Στάδιο Παναγιώτη Σουμιάδη. Στάδιο Ζώρο. Ζώρο και εγώ. Και μία μάσκα δώρο. Ναι. Όποιο βέβαια ξέρει. Καλά, ούτω ή άλλω με μάσκε πάνε όλοι πλέον. Καλά, οι κάμερε δίνουν και παίρνουν. Ναι, ναι. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Πάντω γήπεδο μεγάλο Αλεξάνδρο, όχι.
Μπορεί να βγουν οι φαν του Σταύρου Σταράφη να πούνε παραμπέμπει στον Κούδα. Μην έχουμε άλλα τράβαλα. Mm. Α. Δεν γίνεται, παιδιά. Όχι. Θα βρούμε ένα όνομα. Εντάξει, κάποιοι άλλοι βρήκαν όνομα του προπονητή της αντίπαλης ομάδας. Πρέπει να προσέχουμε λίγο. Δώσε ένα στοιχείο ακόμα στο λαό. Είναι 1000 μέτρα από το δικό μας. Ναι. Ωραία. Ναι. Προσέχουμε αυτά. Ναι. Να κάνουμε ένα report. Να ξέρουμε την ιστορία. Ναι, μην βάλουμε κανέναν ήρωα που... Μην παραχαράσει την ιστορία. Γύρισε η δουλειά και ήταν με τους άλλους. Ναι. Μην παραχαράσει την ιστορία. Ναι, άστο. Τέλος πάντων. Χορηγή. Αναδομό, Σταύρο. Στέργιο, θα έλεγα. Αναδομό, η οποία είναι στην Εθνική Αντίσταση 171 στην Καλαμαριά. Η Αναδομό προσφέρει προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες. Πάντα με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα, όπως λέει ο Στέργιος. Ο Στέργιος, εγώ έκανα σπίτι. Ο Στέργιος ξέρει. Ο Στέργιος έκανε πρόσφατα και μου το τονίζει πάρα πολλές φορές να ξέρει. Όχι, εγώ έπεσα σε ανθρώπους που δεν τήρησαν το χρονοδιάγραμμα. Γιατί Στέργιο. Έχει χρόνια αυτό, εντάξει. Να. Ναι. Δεν ήσουν δίπλα. Όχι, δεν ήμουν δίπλα. Πόσα, 4-5 χρόνια. Και οι τρεις εβδομάδες γίνανε 2 μήνες, 2,5. Σοβαρά. Εκεί, με, ναι. Μια οικογένεια γίναμε. Με τα μαστόρια. Αυτό κάθε φορά που τονίζει πολύ έτσι, αγάπη, συνέπεια και στοίχημα. Εμένα η κολλητή μου έγινε στα δικαστήρια με έναν. Αλήθεια. Ναι. Πώς σου καθυστέρησε. Τι καθυστέρησε, άφησε δουλειά στην πέση. Τόσο. Δεν είχε άλλο. Εγώ τα πήρα τα λεφτά. Δεν είχε άλλα λεφτά. Τα άφαγε μάλλον. Και το ψάχνουμε. Γι' αυτό αναδομώ. Μόνο αναδομώ. Αναδομώ, παιδιά, αναδομώ. Και είναι και σε πολύ καλό σημείο, εύκολο πάρκινγκ, είναι ευκαιρία να πάτε. Και στοίχημαν, ο Σταύρος έχει επιλέξει ήδη τα καλύτερα παιχνίδια για σήμερα. Έχει ποδόσφαιρο, έχει μπάσκετ, έχει handball. Μπορείτε να παίξετε ακόμα και handball στην στοίχημαν.gr. Από κινητό, tablet ή υπολογιστή, οι καλύτερες αποδόσεις, μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών, παίζετε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Και όπως είχαμε πει, επειδή δική μου εμπειρία πρόσφατη, μέσα από το live chat σας απαντάμε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Μαζί μας και το Ρίτσι Καζίνο, Θεσσαλονίκη και το Θέατρο Βεργίνα, που διαπίστωσα μόλις τώρα κάποιοι ότι έχουν βάλει μια έξτρα παράσταση του Τάκη Ζαχαράτου. Δηλαδή, ήταν όλο το Φεβρουάριο, Παρασκευή και Σάββατο. Ναι. Επειδή όμως γίνεται ένας πανικός, συνεχίζεται μάλλον να γίνεται πανικός, έχουν βάλει και Κυριακή 17 Φεβρουαρίου. Και 24. 24 υπήρχε. Α, νομίζω. Ναι. 7 ακόμα διαθέσιμες παραστάσεις. Μπορεί να υπάρξει και άλλη παράταση. Πολύ μπορεί και όχι. Έτσι όπως βλέπω και τη διαθεσιμότητα που. Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα. Ναι. Εδώ θα τη βγάλει ο Τάκης Ζαχαράτος. Καλύτερα όσο πιο νωρίς μπορείτε να κλείσετε εισιτήρια, γιατί δύσκολα είστε. Στα ταμεία του καζίνο φυσικά όλο το 24ωρο. Ticketservice.gr. Καταστήματα public. Και τηλεφωνικά στο 210-7-2-3-4-5-6 και 7 το τηλεφωνικό νούμερο. Πληροφορίες στο θέατρο Βεργίνα 2-3-10-4-91-2-91. Είναι προοριτική είσοδος στο Ρίτσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Για να μπείτε πριν ή μετά την παράσταση, πρέπει να έχετε κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Αυτά. Πρώτο διάλειμμα και μπαίνουμε στο κυρίως μενού για σήμερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Δεύτερο μισάωρο στο ΠΑΟ 24. Πάμε να μπούμε στα βασικά θέματα. Κυριαρχεί φυσικά ο αγώνας ποδοσφαίρου. Αμάν κάνουμε Σταύρο να το ξεχάσουμε. Δηλαδή, είχαμε ένα ωραίο διήμερο με τον ύμνο του Λεβαδιακού. Μας το ξανά. Όχι, αυτό είναι χειρότερο γιατί. Σχολιάστηκε η ανάλυση. Σχολιάστηκε. Εγώ το ξανά άκουσα και γελούσα. Καταρχάς, του Λεβαδιακού είναι χειρότερο γιατί δεν το ξέρει πολύ ο κόσμο, ρε παιδί μου. Να το μην παραχαράσει, το ξέρουν όλοι πλέον. Και τραγουδούσε του Λεβαδιακού και με κοιτούσαν. Καστηριμένοι, δεν είναι. Είναι θέμα. Όχι, είναι hit. Είναι hit. Και τα δύο. Λοιπόν, πάμε στα ποδοσφαιριστικά. Φτάνει με αυτό το. Φτάνει. Επίσης, μπορεί να βγάλει τα ακουστικά αυτά τα δικά σου. Ναι, δεν ξέρω που είναι θήκη. Πολύ ωραία. Ωραία. Καλή ιδέα πάντως έχεις. Ναι, μην τα αφήνεις εκεί. Μην τα αφήνεις εκεί. Πάμε στο κινητό, βάλτε τα καλύτερα. Μην τα αφήνεις, Σταύρο. Θα σε κάνεις λίγο η εταιρεία μέτοχο στα ακουστικά. Μην τα αφήνεις εκεί. Μην τα αφήνεις εκεί. Είναι δυνατόν. Έχεις αγοράσει 3 ζευγάρια μέσα σε ένα μήνα. Δεν θα τα αφήνεις όπου να είναι. Αφού δεν έχω το κουτί και μου πεις να τα βγάλω. Ναι, αλλά θα έχει μικρόβια οπουδήποτε. Σιγά, σιγά βρε, αγάπη. Σιγά βρε, τετόλ. Χρειάζεται που θες να το ξέρω, θα σκέφτομαι, έλεος. Τιτόλ, πώς λέγεται εκεί το κοιτό. Τιτόλ, λέγεται και εγώ αυτό που θα σκέφτομαι. Άστα εκεί, δεν μιλιάζει. Φτάνει, θα πούμε στα ποδοσφαιρικά, έλα.
Έλα, λοιπόν. 4-2-3-1. Αποκλειστικό. Μόνο εδώ. Πρώτη εδώ να ενημερώσουμε τους φίλους μας στα Κωνσταντινπολίτικα ότι ο ΠΑΟΚ παίζει στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό. Αυτά βασικά. Γιατί τι γράφτηκε. Ότι. Ρε παιδιά. Ετοιμάζεται για Ουάκα και Καραϊσκάκη. Μπορεί να δούμε κανένα συνάδελφο να πηγαίνει με τα μάξι. Εκτός αν γνωρίζουν κάτι παραπάνω από εμάς και γίνει αλλαγή έδραση. Μου ζήτησε ο ΠΑΟΚ να παίξει το Καραϊσκάκη. Όχι, ο Ολυμπιακός ζήτησε να παίξει το Καραϊσκάκη. Καλό το Χρήστατο. Σημαίνα. Ωραία, ποδοσφαιρικά θέματα. Είναι όπως το still standing. Το τηλεπαιχνίδι που ανοίγει κάτω το πάτωμα. Εκεί το πώς λέγονταν στο MTV. Στο MTV. Hit Road, Jack, φεύγανε από πίσω, το θυμάσαι Χρήστο. Ε, έλα, τρομερό. Πάμε, ενδεκάδα. Για πες. Δεν παίζει. Ούτε ο Κάνιας. Δεν παίζει, όχι. Δεν παίζει και ο Σάχοφ που είναι τιμωρημένος εκτή ποινή. Δεν παίζει και ο Βιερίνια. Και ο Βιερίνια. Μη δω Τόσκα. Συγγνώμη τα βασικά. Λυπηθείτε μας. Αν νομίζω το έλεγε σε μένα. Α, όχι, δεν το έλεγε. Ναι. Ναι. Όχι ότι Τόσκα έκανε. Σαν μπακ μη δούμε Τόσκα. Ναι. Σαν στόπερ δεν έχω κανένα θέμα. Υπάρχει μια δοκιμή με Πασχαλάκη κατά το δοκάρι, ο οποίος ξανάβαψε τα μαλλιά. Όχι. Πότε πρόλαβε. Κάπου είδα ένα μήνυμα, μου ήρθε χθες κάτι. Άμα το αρέσουν του παιδιού, δεν μας πέφτει λόγος. Ναι. Άμα τα βρίσκουν τα παιδιά. Άμα τα βρίσκουν τα παιδιά. Άμα τα βρίσκουν τα παιδιά. Μάτος. Βαρέλα Κρέσπο δεν βγαίνουν ούτε με προεδρικό όχι, διάταγμα. Όχι. Τόσκα Γιαννούλης. Είναι η δοκιμή. Καντουρίς το 8. Αναμενόμενο για μένα. Με, σε πιο δύσκολο παιχνίδι από αυτό με την Παναχαϊκή. Μαζί με τον Μαουρίτσιο. Εγώ επιμένω ότι αυτή είναι η θέση του. Και γενικά αποδεικνύει ο Καντουρί ότι είναι ένας Πασπαρτού χρήσιμος. Ναι. Και οι φίλοι που λέγανε άντε τον Μπούλο και τα λοιπά, δηλαδή έλεος. Δεν μας έκανε και κακό. Δεν μπήκε μέσα στο σπίτι μας και μαχαίρωσε 12. Εντάξει. Παίχτης μας είναι. Λίγο να αγαπάμε τα παιδιά μας μέχρι να μας κάνουν να μας γυρίσουν το μυαλό την ώρα του αγώνα. Τουλάχιστον στις καθημερινές. Εντάξει, ας είμαστε λίγο ψύχρεμοι. Στο 10 ο Πέλκας, για να βρει ρυθμό. Ωραία. Λιμνιός Ζαμπά και Ακπόμ. Δηλαδή οι τέσσερις πιο γρήγοροι παίκτες του ΠΑΟΚ στο κομμάτι της μεσοεπιθετικής γραμμής. Μεσόρος 22 χρόνια. 22 χρονών. Δηλαδή 23 μισό ένας. 21 ο Λιμνιός, 21 ο Ζαμπά και 25 ο Πέλκας. Τόσο είναι, τόσο γίνει. Το έκανες και όταν δεν σκύλεψες αριθμομηχανή. Τώρα μην πω και τα δεκαδικά, δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Κουράζει το κόσμο με αχρίαση τις λεπτομέρειες. Είναι ένα σχήμα το οποίο προκαλεί ενδιαφέρον, ιδιαίτερα άμα είναι και ο Γιαννούλης μέσα, που σε επίπεδο συνοχής τέλος πάντων δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Να μπαίνει ένας παίκτης, αλλά από εκεί πέρα άμα δεν τον δούμε, δεν μπορούμε να κρίνουμε. Το πώς κολλάει στον ΠΑΟΚ. Έχουμε την εικόνα του Γιαννούλη στον Ατρόμητο. Μια επίσης σοβαρή τακτικά ομάδα. Δεν είναι δηλαδή ότι έπαιζε κάτι το οποίο δεν είχε πλάνο. Παίζουμε κάτι το οποίο έπαιζε κάτι, είχε ένα στόχο, είχε ζητούμενα συγκεκριμένα. Ωραία. Και περιμένουμε να τον δούμε πώς κολλάει στον ΠΑΟΚ. Και αν πούμε Σταύρο ότι θα παίξει ο Γιαννούλης βασικός, γιατί και οι δύο αυτό θέλουμε περισσότερο. Ό, γιατί ο Τόσκα δεν δημιουργεί. Ναι. Θα έχει ο Λουτσέσκο στον πάγκο τον Ρέι, τον Τόσκα, τον Μπαλογιάννη, τον Μίσιτς, τον Μπίσεσβαρ, τον Σβιντεύσκι και τον Καρέλη. Καλά είναι. Μια χαρά. Καλύπτει όλες τις ανάγκες. Τόσκα. Τον Τόσκα. Ναι. Ο Τόσκα υπάρχει δηλαδή στο πέρα. Τα Γιάννα δεν έχουν τον Τζιμόπουλο πίσω, δεν ξέρω ποιο θα βάλουν. Ο Μιχαήλ είναι ο ένας, ο άλλος δεν ξέρω ποιος βάζει. Τραυματίας ο Μιχαήλ. Δεν παίζει. Όχι. Ποιος θα παίξει πίσω. Δεν ξέρω. Ο Τζιμόπουλος τιμωρημένος. Νικολιάς, Τζιμόπουλος και Αθανασιάδης τιμωρημένοι. Ο Μιχαήλ τραυματίας όπως και ο Ξίδας. Και ο Αποστολόπουλος έχει πάρει άδεια εδώ και μέρες για προσωπικούς λόγους. Βάλεξ, φιλάρακι. Ωραίος τύπος. Πήγε υπό άνθρωπος, τον κοπανέσαν στην με την Πλατανιά και η αστυνομία δεν κατάλαβε κάτι τέτοιο. Και καταλάβαινε τέλος πάντων διάφορα για το ρόλο της αστυνομίας χθες. Εγώ σοκαρίστηκα με τον ποδοσφαιριστή που παίζει σε ομάδα
του Πειραιά, της ΕΠΣ Πειραιά και είναι του Κορυδαλού. Δεν το περίμενα. Έπεσε από τα σύννεφα, ε. Παιχτάρα. Έμαθα εγώ. Το μιλάει το τόπι. Τι θέση παίζει. Ε. Σφυροδρέπανο. Box to box. Κελί του κελί. Κελί του κελί. Όχι, box to box. Κατάλαβα. Κατάλαβες. Box to box. Ωραία. Να κάνουμε και μουσική. Τέλος πάντων, η εικόνα που έχουμε λοιπόν για την δεκάδα είναι αυτή. Περιμένουμε να δούμε και τι κόσμο θα έχει. Περιμένουμε στρίγιο. Φτέρνιμπα. 6.667. Ρε τι ζούμε, ρε. Κοίταξε, ιδανικά θα έπρεπε, Σταύρο, η Τούμπα να είναι γεμάτη. Δηλαδή πλέον απομένουν μετρημένα μάτς. Είναι ντροπή να έχει άδειο κάθισμα. Δυστυχώς θα έχει όμως. Για πολλούς λόγους. Ποιοι είναι οι πολλοί λόγοι, δηλαδή 1,5 εκατομμύριο πόλη είσαι και το γήπεδο χωράει 28.701. Ναι. Όταν δεν μπορεί η επαρχία να έρθει μαζίκα, δεν μπορεί να γεμίσει ο κόσμος του ΠΑΟΚ της Θεσσαλονίκης και των περιχώρων την Τούμπα. Αυτή είναι η πραγματική αυτή είναι η αλήθεια. Η πικρή αλήθεια. Θα πρέπει να αλλάξει αυτό. Σίγουρα θα αλλάξει αν γίνει καινούργιο γήπεδο. Γιατί οι συνθήκες επηρεάζουν ένα πιο ευαίσθητο κομμάτι σε τέτοια θέματα. Δηλαδή η νέα γενιά σκέφτεται λίγο διαφορετικά από εμάς που συνηθίσαμε. Κοίταξε, όταν ο άλλος σκέφτεται, όχι ο πολύ τρελαμένος ρε παιδί μου, 45-50 πεντάρης, ότι θα τρώει τη βροχή επί 3 ώρες, στη θύρα 5 και στη θύρα 6, είναι ένας σημαντικός λόγος να μην πάει στο γήπεδο. Το νέο γήπεδο θα έχει όμως σκέπα στο φαντάσμα σε όλες τις θύρες. Να μην πω και θερμινόμενα καθίσματα, θα βάλει ο Ιβάν Σαββίδης. Έχεις δίκιο, είναι λίγο... Μάλλον είναι πολύ διαφορετικό να ξέρεις ότι και να βρέχει 5 ώρες δεν πρόκειται να επηρεαστείς. Ακριβώς. Την ώρα του αγώνα τουλάχιστον. Είναι θέμα. Όπως και να το κάνουμε. Και είναι και το θέμα αυτό της επαρχίας. Είδες ο Ακπό που μιλούσε, έλεγε. Έχει τεράστια πολύ κριτική ατμόσφαιρα παρότι είναι ανοιχτό. Έλεγε. Ναι. Δηλαδή δεν δημιουργεί ήχο το σκέπαστο. Γιατί άμα έχει σκέπαστο και λίγο πιο κλειστό. Υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Βέβαια. Εντάξει. Άρα λοιπόν τράκαρες με το μικρόφωνο. Όχι. Όχι. Αυτό είδα στεριό. Βάλτε γυαλιά στο ταύρο. Το φοράς, όχι. Όχι. Εντάξει. Άκουσα έναν ήχο και σε είδα να τεινάζεσαι. Το χέρι μου έκανα. Α. Εδώ στο. Εντάξει. Εντάξει. Εδώ λοιπόν καλό είναι. Βρέχει βέβαια. Ψιλοβρέχει. Αλλά αδιάβροχο ρε παιδιά. Δεν κάνουμε τώρα. Και εμείς είμαστε κάτω το σκέπαστο. Τις προάλλες που έβρεχε. Βρεχόμασταν κανονικά. Μην αγχώνεστε. Με το έξω δεξιά βροχή που. Ναι. Ε? Κανονικά βρεχόμασταν. Είναι ένα θεματάκι αν συνεχίσει να βρέχει πώς θα είναι το αγωνιστικός χώρος. Δεν βρέχει όπως με την Παναχαϊκή. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν το λες και παιχνίδι εύκολο ή μπορείς να έχεις του πέι ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να μπεις σοβαρά από το ένα, να το καθαρίσεις. Αν μπορέσεις πάλι, ιδανικά θα είναι μέχρι το 50, 55, 60. Να κάνει και πάλι 2-3 αλλαγές. Ο Λουτσέσκου να βάλει ένα Μπαλογιάννη, να βάλει ένα Καρέλι. Κάτσε, ξεθαρίσουμε το παιχνιδάκι και μετά βλέπουμε τι θα βάλει. Εγώ πιστεύω ότι το Μίσιτς. Να βάλει ένα Σφιντέρες και ένα Μίσιτς. Μίσιτς θα βάλει για να, για να τον έχει ζεστό. Γιατί με τον Κάνιας τραυματισμό, πολύ τραυματισμό ο Κάνιας. Άρα πρέπει να ενεργοποιηθούν περισσότερες επιλογές των άξιων της μέσης γραμμής. Κοίταξε, εκ των πραγμάτων είναι αμφίβολος ο Κάνιας για ΟΑΚΑ, τουλάχιστον για τη βασική ενδεκάδα. Εκτός έχει... και αν είναι απόλυτα έτοιμος και δεν βρίσκει λόγο ο Λουτσέσκου να το ρίξει. Αν έχει γάμπα δεν είναι, ούτε αποστολή δεν θα είναι. Αν τον έχει τσιμπήσει. Και διάταση να είναι δεν μπορεί να βρει. Δεν είναι. Αν σε τσιμπήσει η γαμπούλα. Εγώ μια φορά έπαθα και στις δύο γάμπες στη θλάση. Σε ένα παιχνίδι. Και στις δύο. Και στις δύο. Έφαγα τη μία, πήγα για τα τέρμα και έφαγα και τη δεύτερη. Ναι, δεν είναι. Και υπερπατούσα λες και. Συγκινητικές ιστορίες. Ναι, να γυρίσουμε στον Κάνιας πάλι. Υπάρχει το ενδεχόμενο, συμβαίνει σε μια ομάδα, να έχει γίνει καλά ο Κάνιας και να θεωρεί ο Λουτσέσκο ότι τη βγάζουμε με τον Μπας Γιάννηνα με τους άλλους και δεν υπάρχει λόγος, αν είναι καλά μια μέρα ή μια μισή, δύο, να παίξει σε ένα βαρύ γονιστικό χώρο. Το κρατάμε στην απέξω και μπαίνει από
αύριο φουλ ρυθμούς και παίζει βασικό στο ΆΚΑ. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Δηλαδή να μην έχει ενοχλήσεις τόσο μεγάλες ώστε να μην παίξει σήμερα. Αλλά άλλο το ματς σημερινό και άλλο το κυριακάτικο. Ας δούμε και τον Κατουρί λίγο. Μπας και γίνει δουλίτσα. Σε δύσκολη θέση ο Παζιάννα, βαθμολογικά. Κατώτερος νομίζω Σταύρο από τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή είναι η αίσθησή μου, ναι. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια έχει πιο ομοιογένεια, σαν να πιο έχει ταχύτητα. Κάνει τον κύκλο του Πετράκης. Σαν να μην υπάρχει καλή χημεία. Ναι, αυτό το δέσιμο που είχαν οι παίκτες, ναι, και μεταξύ τους και με τον Πετράκη γενικότερα. Δεν τους βγήκε, βασικά πληρώνουν και την απουσία του Κόντε. Δηλαδή ο Κλάους σε καμία των περιπτώσεων δεν το αντικατέστησε. Γιατί ο Κόντε δεν είναι ότι είχε μόνο αρκετά γκολ. Τα είχε, είχε πολλά γκολ βαθμούς. Εντάξει. Ήταν πολύ κομβικός για τον ΠΑΣ. Όταν δεν έχει λοιπόν σημείο αναφοράς στον γκολ, τώρα περιμένει από τον δανεικό, από τον Ολυμπιακό Μάνο. Αοξάκι άρρωστο, να ξέρεις. Δεν το ξέρα. Απορώ, δεν το ξέρα, στον πήρα, τον πήρανε. Τότε το μαθαίνω πως είναι. Άρρωστο, πάω ξέκι. Γι' αυτό πήραν τον Μάνο. Μπας και βρουν τα γκολ, ήδη έχουν ένα, έχει ένα με τον Απόλλωνας Μύρινης. Μπας και βρουν τα γκολ που τους λείπουν από τον Κόντε. Κινδυνεύουν. Κινδυνεύουν. Κακά τα ψέματα. Ήταν μια ανάσα η νίκη με τον Απόλλωνας Μύρινης. Άμα δεν κερδίζαν τον Απόλλωνας Μύρινης, βοήθα Παναγιά μου και είμαι χειρότερα μετά. Εντάξει, υπάρχει ένας γύρος ακόμα. Σχεδόν. Ναι, αλλά έχεις δίκιο μεγάλο. Πόσο βαθμούς έχει τώρα? Τώρα έχει 17. Και ο από κάτω? Ο Όφη έχει 15. Στην 13η θέση. 12 Λεβαδιακός. 12 Λεβαδιακός. Μόνο 3 πήρε με τον Άρη. Ναι. Δεν μπορούσε να δώσουν 5. Ήταν τέτοια. Δώσε κάτι παραπάνω. Δώσε θείο. Χάρμα οφθαλμών, φίλο Λεβαδιακός. Ναι, ναι, πετούσε. Πετούσε. Μπήκαν οι μαύροι, πληρώθηκαν μάλλον. Έχουν μπει οι μαύροι τώρα και ο Ναγκής, αυτός ο Σαντικοντό, πώς λέγεται. Μπαντικοντό, πώς λέγεται και ο Σουκοντό. Δεν ξέρω. Ναι. Σαββαντογκό, αυτός, ναι. Δεν φτάνει που είναι 1,30, είναι και πολυσύλλαβος. Αυτά μας κάνουν, Χρήστο. Αυτά μας κάνουν. Τέλος πάντων. Σουλεϊμάν Σαββαντογκό, από την Μπουρκίνα Φάσο. Ποδοσφαιρομάνα. Ποδοσφαιρομάνα, φίλε. Μπουρκίνα, εντάξει, έχει βγάλει. Ποδοσφαιροπατέρας, όλα μαζί. Ο μόνος που έχει πει το ποίημα για να το κλείσουμε είναι ο Απόλλωνας Σμύρνης. Το έχει πει το ποίημα. Με 6 βαθμούς. Βενέτης. Αν έπαιρνε εκείνο το μάτι με το Λεβαδιακό, το πρόσφατο, και πήγαινε στους 8 και έμεινε, αλλά και πάλι δεν. Και τι θα γινόταν η Μπαρτσελόνα? Δεν έχει σφιγμό, δεν. Ο Απόλλωνας. Δεν έχει σφιγμό. Κύκλισε. Καλό, ε. Πολύ. Πού να τα πεις αυτά, βρε. Βλάχο. Να κράζει τα παιδιά μας μόνο εν ώρα αγώνα. Τρώμαξε ο Λουτσέσκο και που φώναξε το μάτος. Κοίταξε προς τα πάνω. Τρομοκρατήθηκε και ο Ερίκος. Έχασε τον ηρμό του, κοιτούσε. Δεν τρέπεσε λίγο. Πρέπει να πληρώνουν στην ΠΑΕ όσοι κάθονται εκεί στην ακτίνα τη δικιά σου. Και έχουν... Δεν πρέπει να δίνουν ένα χιλιαρικάκι στην ΠΑΕ. Το χρόνο. Το χρόνο. Διαρκείας, και ποδόσφαιρο μαθαίνουν και διασκεδάζουν και τα πάντα. Λοιπόν, κάτι άλλο για το σημερινό παιχνίδι. Δεν νομίζω. Όπως μας ενημερώνει και η Ελένη, και 6 ώρα δίνει βροχή πάλι το δελτίο. Η Ελένη Αρναούτογλου, γνωστή. Όχι ότι είναι απόλυτο αυτό. Έχουν πέσει και κάποιες φορές έξω τα μετρολογικά δελτία. Δεν έχει σημασία. Τι ωραία δουλειά, ε. Μην ασπέντει, μην ασπέντει. Δίνω βροχή αύριο. Δεν βρέχει. Πιστεύεις ότι μπερετάνε, κοιτάνε τα μηχανήματα ή βγαίνουν στον παραγωγό και λένε... Κοίταξε. Κάνε το δάχτυλο έτσι. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα κορόιδο που όντως το δουλεύει και ψάχνει και μόλις το ανεβάζει κάπου τις προβλέψεις του, γίνεται... Ναι. Του copy-paste το κάγκελο. Κάπως έτσι το έχω το... Εγώ πιστεύω ότι βγαίνει στον μπαλκόνι, κάνει το δάχτυλο, το βρέχει με τη γλώσσα, κάνει έτσι. Αυτό είναι για τον άνεμο. Για τον άνεμο. Βοηθητική άνεμη. Για την υγρασία, για την βροχή, το γόνατο. Το γόνατο. Βάζανε ένα που έχει κάνει χείριση χιαστούς. Έχουν βάλει ένα που κάνει χιαστούς. Τον ενοχλεί, θα βρέξει. Ωραία. Ωραία δουλειά πάντως. Ωραία δουλειά. Ή ακόμα καλύτερη δουλειά, να σου πω. Σεισμολόγος. Πάντα εκ των υστέρων. Πριν να πεις κάτι, δεν γίνεται. Έγινε σεισμός. Είμαι εγώ που προειδοποιώ για σεισμό. Ναι. Αλλά είμαι και εγώ που βλέπω στο κέντρο τι γίνεται. Προειδοποιεί ο Σταύρος Κόλκας για σεισμό 3,5 ρίχτερ. Θα σε σοκάρω, αλλά δεν προειδοποιεί κανένας, Σταύρο. Δεν προειδοποιεί κανένας. Εγώ σου λέω το κάτω, λέω εγώ. Ωραία.
Και μετά βγάζουν ένα καιρό. Σεισμική δόνηση 3,5 που δεν την κατάλαβε στην περιοχή στα Θρυμίκρανα Σερών, εκεί στο χωριό σου. Ωραία. Και τι θα πάρει κανείς ότι χαμπάρι του κουνήθηκε. Πότε έγινε σεισμός, θα συζητάνε στο καθένα. Ωραίες δουλειές, δουλειές. Αυτά δεν είναι, αυτές είναι δουλειές, φίλε. Αυτές είναι δουλειές. Πασόκ. Έχεις να σχολιάσει κάτι για την υπόθεση Τζίλου. Βεβαίως. Αν ήταν και ένας παπάς, δεν ήταν πέντε. Δυο μπάτσι. Και αν είσαι και παπάς. Ναι, δύο μπάτσι. Ένας μεράβος παπάς. Ένας λυσής τραπεζών και ένας παπάς. Θα ήταν πολύ ωραίο, φίλε. Θα ήταν ταινία. Ταραντίνο. Reservoir Dogs. Εντάξει. Θα προχωρήσει, θεωρείς, η έρευνα εις βάθος. Πώς να μην προχωρήσει, εσύ, γιατί έβγαλε αστυνομία ανακοινωθέν. Βρήκαμε τους ενόχους. Έχουν ανοίξει τα τηλέφωνα, με κάποιον μιλάνε αυτοί. Δεν νομίζω να στείλαν περιστέρι. Αποκλείς δηλαδή το ενδεχόμενο να την πληρώσουν μόνο αυτοί. Μόνο αυτοί, αλλά αυτοί κάπου ανήκουνε. Σκέψου τι pressing θα φάνηκε άμα γίνει αυτό. Αντιλαμβάνομαι... Που μου κάνουνε, μου κουνάνε ναι. Το δάχτυλο. Αντιλαμβάνομαι πάντως ότι πολλοί κόσμος είναι συγκρατημένος και όλοι καταλαβαίνουμε το γιατί. Μακάρι να λάμψει η αλήθεια και να μάθουμε και από ποιον πήραν οδηγίες ή από ποιον. Ναι, δεν το λες ιδιωτική πρωτοβουλία αυτό, να πάει στα Μάξι, να πας από, από τον Πειραιά στη Λάρισα. Γιατί οι Πειραιώτες ήταν αυτούς που χρησιμοποιήσαν. Ναι, 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 ναι. Κοίταξε, άμα ήταν από την έψη Λάρισας, ναι. Μπορείς να πεις ότι σε ένα παιχνίδι τοπικού, ας πούμε, τον έβγαλε κόκκινη ο Τζίλος. Ναι. Και τρελάθηκε, ρε παιδί μου, σου λέει έτσι. Ναι. Δεν σφυρίζει ο Τζίλος. Ναι. Έψε Πειραιά. Δεν, όχι, δεν σφυρίζει. Άρα αποκλείουμε ένα, κάτι προσωπικό θέμα ναι. Του ποδοσφαιριστή. Δεν συναντήθηκαν επειδή το έριξε μια ματιά. Οι ομάδες των ενώσεων δεν συναντήθηκαν μεταξύ τους, Λάρισα και Πειραιά. Α, έκρισε. Λοιπόν, αλλά δεν θα βάζανε το ποιότητα. Βέβαια. Ναι. Άρα λοιπόν, τι μπορεί να είναι. Ποια ομάδα έχει Πειραιάς βασικά. Τον Ολυμπιακό, τον Εθνικό, τον Εθνικό. Τα Καμίνια, Εθνικός Καμινίων, Προοδευτική, Ιωνικός. Έχει πολλές ρε, μπορεί να είναι... Μοσχάτο, καρναβάλι Μοσχάτο. Ρε. Ξακουστώ, μετά την Πάτρα το νούμερο 2. Ξέρουμε κατηγορία του ποδοσφαιριστή, γιατί αν πάμε στα τοπικά θα χάσει πάνω το παιδί, είναι μεγάλη εμπειρία. Ναι, εντάξει ρε φίλε, δεν νομίζω να παίζει και επαγγελματικά. Αφού είναι άλλο το επάγγελμα. Ναι, είναι άλλο το επάγγελμα. Είναι άλλο το επάγγελμα. Θα το κάνει δηλαδή για χόμπι την μπάλα. Ναι, ναι, έλα ρε. Το κουράζουμε. Το κουράζουμε. Ρομαντικός. Εγώ είπα μήπως είναι η δουλειά του ποδοσφαιριστής και για να ξεσκάσει πήγε λίγο στη Λάρισα ρε παιδί μου, στον Τζίλο. Όχι. Αντίθετο. Είναι η δουλειά του η άλλη και παίζει μπάλα για να ξεσκάσει. Ναι, αυτό. Είναι για να αποσυμπιεστεί, φίλε, κατάλαβες. Αυτή η δουλειά έχει κόστος. Πλάκα κάνεις. Τώρα που έχουν δυσκολέψει με τις κάμερες και με αυτά. Όχι να μελετήσεις που είναι, που να την πέσεις, να νοικιάζεις το αυτοκίνητο, να κάνεις τα χιλιόμετρα σε ένα πόλο 8 γομάρια μέσα. Ναι, δεν είναι και άντο ταξίδι. Τι πόλο ήταν αυτό. Δεν είναι και άντο ταξίδι. Ναι, όχι, όχι. Άρα για να ξεσκάσεις παίζει μπάλα. Σεξόπλετα. Και αποθυμένο. Αυτό το σεξόπ. Πρέπει να μάθουμε λεπτομέρειες τι έγινε εκεί. Έκανα και check-in. Κάνα check-in. Σεξόπ. Ναι. Δεν το ξέρω. Κάποιος θα είχε την ιδέα, ας κάνουμε και ένα check-in στο σεξόπ για το ξεκάρφωμα. Ναι, είναι μεγάλα τσακάλια αυτά. Η τετράδα που πήγε, δηλαδή, πραγματικά. Μάλιστα. Dukes. Βάλε Dukes με το που θα πούμε. Λοιπόν, κάπου εδώ τελείωσε η πρώτη ώρα. Χορηγούς. Στο σημερινό πάω 24. Αυξάνονται οι παραστάσεις Σταύρου του Τάκη Ζαχαράτου. Θα έχει κάθε μέρα σε λίγο. Ήταν 6, γίνανε 7. Λοιπόν, εισιτήρια για να απολαύσετε τον Τάκη Ζαχαράτου στο πιο λαμπερό σόου της καριέρας του. Στο ticketservices.gr, στα καταστήματα public, φυσικά στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο και τηλεφωνικά στο 217-234-56 και 7. Κλείστε εγκαίρως θέσεις γιατί γίνεται ένας χαμός. Μέχρι την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου θα εμφανίζεται ο Τάκης Ζαχαράτος στην πιο λαμπερή σκηνή της πόλης, στο θέατρο Βεργίνα. Μαζί μας είναι φυσικά και η Στίχημαν, μέγας χορηγός της ΠΑΕΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Σούπερ Λίγκα σήμερα και μπάσκετ κλασικά. Έχει και NBA και βόλει και όλα τα αθλήματα, εκατοντάδες επιλογές ανά αγώνα. Corner, foul, scorer, συνδυαστικά στοιχήματα. 24ωρη υποστήριξη μέσω live chat ή μέσω email για όσους έχουν απορίες. Είτε είστε μέλος είτε είστε μη μέλος της Στοίχημαν. Εύκολη πρόσβαση, εύκολο πρόγραμμα από κινητό, tablet και υπολογιστή για να στοιχηματίσετε γρήγορα με την ασφάλεια που σας προσφέρει η Στοίχημαν. Μαζί μας είναι και ένα δωμό η οποία πλέον βρίσκεται στην Καλαμαριά, Εθνική Στατίσταση 171,
στον πρώτο όροφο, πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση και πάρα πολύ εύκολο πάρκινγκ για όσοι επισκεφτείτε την αναδομό. Πάρτε ένα τηλέφωνο 2311-241-508 να κλείσετε ραντεβού. Δείτε ορισμένες από τις δουλειές της αναδομός στο αναδομό-ανακαίνιση.gr. Είτε θέλετε να αλλάξετε ένα δωμάτιο του σπιτιού σας, είτε ολόκληρο το σπίτι, η αναδομό θα εκτιμήσει την όλη κατάσταση, θα σας πει τις ιδέες και θα έχετε την καλύτερη προσφορά που μπορείτε να βρείτε, γιατί ως γνωστόν το design δεν κοστίζει στην αναδομό. Πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Θα μεταφερθούμε λίγο στην ομάδα handball και θα επιστρέψουμε στην ομάδα του ποδοσφαίρου πριν αναφερθούμε στην ομάδα μπάσκετ. Είπαμε είναι γεμάτη μέρα σήμερα για ομάδες του Δικεφάλου. Θα πάμε λίγο στην ομάδα handball και έχουμε μαζί μας τον playmaker του Δικεφάλου, τον Γιώργο Μαστορογιάννη. Λίγες ώρες πριν το μεγάλο παιχνίδι. Καλησπέρα Γιώργο από το Λίμπερο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνεις, καλά είσαι? Μια χαρά. Ωραία. Πώς είστε λίγες ώρες πριν το παιχνίδι? Πάντα αυτές οι ώρες πριν από μεγάλα μάτς είναι ιδιαίτερες, δηλαδή προσπαθούμε να είμαστε λίγο συγκεντρωμένοι, σκεφτόμαστε το παιχνίδι, πώς θα πάει, τέτοια πράγματα. Γιώργο, αυτή η διαφορά καλύπτεται τον 8 γκολ? Αυτή η διαφορά είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλυφθεί. Παρ' όλα αυτά πρέπει να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες που μας αναδογούν για το να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και αν μπορέσουμε την πρόκριση. Ναι, γιατί καταλαβαίνουμε, χωρίς να είμαι εγώ προσωπικά ειδικός στο handball, ότι σε τέτοιο επίπεδο η διαφορά των 8 γκολ είναι πάρα πολύ σημαντική. Όχι απαγορευτική, αλλά είναι όχι αυτό που είπα. Όχι απαγορευτική, είναι πολύ δύσκολο αυτό που σας είπα. Άμα θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, είναι πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πιθανότητες, τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε και να τις διεκδικήσουμε. Μπορεί ο κόσμος να γύρει λίγο την κατάσταση υπέρ του ΠΑΟΚ, αν πάει το παιχνίδι καλά και έχετε ένα προβάδισμα 3-4 τερμάτων, ας πούμε? Χρειαζόμαστε ένα συνδυασμό από Γαλλία, απόδοση δικιά μας, να έχουμε τύχη, και ένα σημαντικό μέρος από όλα αυτά είναι και ο κόσμος. Δηλαδή, εμείς πρέπει να κάνουμε το τέλειο match, αλλά παρόλα αυτά δεν θα μπορεί να μην φτάσει. Χρειαζόμαστε το κάτι παραπάνω και αυτό είναι το κάτι που νομίζω θα μας το δώσει ο κόσμος. Σε αυτό που είπες, το τέλειο match, φαντάζομαι περιλαμβάνει μέσα ελάχιστα διαστήματα που δεν θα έχετε ρυθμό και αποτελεσματικότητα, έτσι? Όχι, είναι ένα 60 λεπτό το οποίο θα πρέπει να είμαστε συνέχεια, να έχουμε το πάνω χέρι στο match και να διεκδικούμε όλες τις φάσεις. Είσαι χρόνια στον ΠΑΟΚ, Γιώργο. Είναι από τις πιο δύσκολες αποστολές που θυμάσαι της ομάδας τα τελευταία χρόνια, η σημερινή? Σίγουρα, είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Γι' αυτό πρέπει να βγάλουμε αντίδραση. Ναι. Ναι, είναι ένα μάτς το οποίο δεν θα έχει αύριο. Είμαστε με την πλάτη στον τοίχο με μια διαφορά 8 γκολ. Πρέπει να μπούμε μέσα και να τα δώσουμε όλα. Έχοντα στο μυαλό σας το παιχνίδι στου Ρέντι, αυτή η διαφορά αποτυπώνει τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων σε εκείνο το παιχνίδι, πριν από μια εβδομάδα? Δεν θεωρώ ότι είναι αυτή η διαφορά των δύο ομάδων. Είμαστε πιο κοντά με τον Ολυμπιακό. Σίγουρα ήταν ένα κακό παιχνίδι από εμάς όσον αφορά την αποτελεσματικότητα κυρίως στην επίθεση, αλλά και σε κάποια θα είχαμε λίγο πρόβλημα στον αμυντικό τομέα. Τα λύσαμε αυτά, τα διορθώσαμε και μέσα από το διάστημα αυτό που μεσολάβησε, και πιστεύω ότι θα παρουσιαστούμε πιο έτοιμοι σε αυτόν τον αγώνα. Πέρα από το κύπελο, είναι μια χρονιά που η ομάδα μπορεί να πάρει τίτλο? Γιατί νομίζω από όλα τα παιδιά που είστε ειδικά χρόνια στην ομάδα και έχετε πάρει τίτλους, σας λείπει ένα κύπελο, ένα πρωτάθλημα? Συντρέχουν φέτος οι προϋποθέσεις για να δούμε την ομάδα ψηλά? Εμείς μπαίνουμε και θα κάνουμε ό,τι είναι εφικτό. Σίγουρα οι αντίπαλοι, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, ίσως είναι σε θέμα budget ένα βήμα πιο μπροστά από εμάς. Τα budget όμως δεν παίζουν μέσα στο γήπεδο. Σωστά. Πρέπει κάθε ομάδα να αποδεικνύει την ανωτερότητά της. Μπαίνουμε μέσα σε κάθε μάτι για να βγάλουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Ταμείο θα γίνει το Μάιο στο τέλος και πρέπει να δούμε λίγο τι θα γίνει στα κρίσιμα μάτια, στα μάτια του play-off. Πάντως, αν το δούμε λίγο, Γιώργο, πιο έτσι σφαιρικά, η καλή πορεία του ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια ουσιαστικά
Όθησαν και τους υπόλοιπους να κάνουν καλύτερες ομάδες. Οπότε νομίζω έχετε κάνει καλό στο άθλημα γενικότερα. Εγώ έτσι το βλέπω τουλάχιστον. Σίγουρα το brand του ΠΑΟΚ είναι το πρώτο που μπήκε από την άποψη των μεγάλων και ιστορικών ομάδων στο hardball. Και από ό,τι φαίνεται τράβηξε και άλλους δύο μεγάλους αντιπάλους. Την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Ναι, σίγουρα έκανε καλό στο άθλημα. Είναι καλό γενικά για το άθλημα να υπάρχουν αυτά τα ονόματα και να νομίζω ότι ο ένας θα τραβάει τον άλλον από εδώ και πέρα. Ναι. Ναι. Εγώ θα σε ευχηθώ καλή δύναμη σήμερα. Μακάρι και με τη βοήθεια πολύ. Του κόσμου που έχει αποδείξει ο κόσμος, ένα σημαντικό κομμάτι μάλλον του κόσμου, ότι είναι οπαδί της ομάδας handball και αυτό σας θυμάει και σας δίνει χαρά νομίζω. Ναι. Μακάρι όλοι μαζί να τα καταφέρετε και να πανηγυρίσουμε μια πολύ σπουδαία πρόκληση. Νομίζω θα είναι κάτι το πάρα πάρα πολύ σπουδαίο εάν η ομάδα καταφέρει σήμερα και υπερκαλύψει αυτή τη διαφορά των 8. Σίγουρα θα είναι κάτι πολύ σημαντικό για το τμήμα. Το να μπορέσει να προκριθεί αυτό το τελικό μέσα από αυτές τις συνθήκες. Καλή επιτυχία λοιπόν. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Μαστορογιάννη, τον playmaker του Δικεφάλου. Χρόνια στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Όπως είπε και ο ίδιος, αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, πρέπει ο ΠΑΟΚ να κάνει σήμερα το τέλειο παιχνίδι. Ο κόσμος θα είναι εκεί. Όσοι μπορείτε μετά από την Τούμπα να προλάβετε το μάτς στην Νεάπολη, νομίζω θα δώσετε σημαντική όθηση στην ομάδα. Πραγματικά το χρειάζεται. Και όπως λέγαμε και στην αρχή, αν το μάτς πάει καλά στην Τούμπα, μακάρι να πάει, φύγετε και στο 85 να είστε στην Νεάπολη. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι και χρειάζεται το ΠΑΟΚ όσο ποτέ τη στήριξη του κόσμου για να πετύχει ένα μικρό θαύμα. Να περάσει το τελικό του κυπέλου. Δεν είναι και μικρό θαύμα αυτό το γκολ. Μεγάλο θαύμα. Ναι. Είναι και ένα ΠΑΟΚ αποδυναμωμένο χωρίς ξένους είναι ζήτημα. Αλλά εντάξει. Αν η διαφορά στους 3-4 πόντους και με τον κόσμο. Γκολ. Γκολ, ναι. Στα 3-4 γκολ. Και ο κόσμος δώσει πίεση στον αντίπαλο. Πολύ και... αν δουλεύει σήμερα. Είναι επάνερ, φίλε. Αν θα κάνει ο ΠΑΟΚ το τέλειο παιχνίδι, το είπε και ο playmaker της ομάδας. Mm-hmm. Πρέπει να κάνει ομάδα του το τέλειο παιχνίδι. Εντάξει, δεν είναι κάτι εύκολο πάντως, για να το ξεκαθαρίσουμε. Ήδη χάθηκε πολύτιμο έδαφος από το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων. Τουλάχιστον ξέρεις για να το κλείσουμε ότι η ομάδα θα κάνει την προσπάθειά της. Έχει αποδείξει ότι έχει παιδιά που νιώθουν από την ομάδα, είναι χρόνια στην ομάδα. Είναι τέτοια τα λεφτά που παίρνουν που δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι άλλο. Μόνο και μόνο που παίζουν και σπάνε πόδια, χέρια. Σωστά. Παίζουν ξύλο κάθε εβδομάδα. Ναι. Για 400-500 ευρώ, ξέρω εγώ το μήνα. Που Στέργιο, πιστεύω ότι. Δηλαδή αυτό που κάνουν θα το έκανα για 5.000 το μήνα. Ναι. Καλό έχουν το hardball. Να ξέρεις. Αφού έχω τη σωματοδομή. Ναι. Δηλαδή. Όποιον έβαζε πλάτη ήταν χαμένος από χέρι. Ναι. Ας τραβάει κάτι. Και δυο αγωνιές αλαμάτος. Αυτό είναι φίλε που τους τραβάνε και δεν του δίνουν την αγωνιά. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω με τίποτα. Σε τραβάει, ο άλλος παρατηταμένα. Δεν πρέπει να το κάνει ένα. Πάει! Και ο Μάτος από ό,τι θα ήταν καλός για το hardball. Ο Μάτος στο hardball θα έχει 32 γκολ το παιχνίδι. Δεν θα πλησίαζε κανείς. Πολύ το ξύλο όπως και στο πόλο. Στο πόλο γίνεται. Ναι. Στο πόλο δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται, αλλά. Και στο πόλο έχει τη χειρότερη γύμναση που υπάρχει. Ώρες και κάτω από το νερό. Ήσουν τα λεντάκι και στο πόλο. Τα λεντάκι ρε. Το ταλεντάκι. Το λέγατε αυτό. Ποιο. Ότι έχουμε ένα ταλεντάκι στην γενιά. Όχι. Δεν είχαμε την αγάπη στις αίρες. Αν την είχαμε θα λέγαμε έχουμε ένα ταλεντάκι. Το ταλεντάκι. Είπαμε, για όσους δεν έχουν ακούσει, δοκίμασε μπάσκετ. Βόλεϊ. Όχι, μπάσκετ αρχικά. Μπάσκετ αρχικά. Λίγο μπάσκετ, αυτός λίγο βόλεϊ. Για διαπίστωση την κλίση σου στο μπάσκετ να το φέρουμε για σκάουτερ. Ναι. Μετά βόλεϊ. Βόλεϊ. Είχαμε κάποια θέματα εκεί. Ναι. Και μας κέρδισε το τένις. Μας κέρδισε το τένις, το οποίο ήταν η αγάπη σύμφωνα με δική της δήλωση, ήταν ταλεντάκι. Ωραία. Λοιπόν. Πότε θα πάμε να παίξουμε τένις, ρε αγάπη, πραγματικά. Δηλαδή το έχω. Πρέπει να το κάνουμε εικόνα αυτό, ρε φίλε. Δεν μπορεί να μείνει έτσι. Και live Facebook και live όπου θες. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ανακοίνωση για τον Πασχαλάκη. Μέχρι το 22.
ήταν γνωστό εδώ και μέρες ότι. Από τώρα ξεκινάει το συμβόλαιο. Ναι. Δηλαδή αλλάζουν τα οικονομικά δεδομένα στα μέσα τη σεζόν για το Πασχαλάκι. Δηλαδή έχει έναν Νταλγκά λιγότερο. Εξασφαλίζει ένα ευίωνο μέλλον σε μεγάλο βαθμό. Και θα δώσουμε και μια συμβολή στον Πασχαλάκι και όπως σε όλα τα παιδιά. Μην αφήνετε δίπλα σας τύπους που σας υπόσχονται επενδύσεις, δραστηριότητες επιχειρηματικές, μπλα 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 μπλα. Πολλά παιδιά που κάνανε λεφτά από το ποδόσφαιρο τα χάσανε χωρίς να καταλάβουν πώς. Πολύ σωστό το που λες. Εντάξει. Τώρα θα κάνει μια κάβα, ξέρω εγώ 400-500 χιλιάρικα πόσο θα είναι, δεν ξέρω. Λέω ένα νούμερο. Επί τρία είναι 1,5 χαρτί. Με 1,5 χαρτί, λίγο έξυπνος να είσαι και να μην είσαι άουσου του, μια ζωή τη βγάζεις. Και υποθέτω δεν είναι και το τελευταίο σύμβολο. Βέβαια. Δεν θα κάνει άλλα. Άλλα τρία, τα έχεις σίγουρα. Άλλα δύο-τρία. Είναι 29, πάει 32. Και τερματοφύλακας είναι. Τερματοφύλακας είναι με 35 για πλάκα. Σε αυτά τα επίπεδα. Μετά μπορεί να πέσει μέχρι τα 40 γιατί είναι και αθλητικό παιδί. Δεν έχει και την καταπώνηση. Μέχρι τα 27 δεν έπαιζε και πολύ, είναι η αλήθεια. Μπορεί, ξέρω εγώ, μέχρι τα 37-38 να παίζει. Γιατί είναι και το σώμα του τέτοιο, δεν έχει βάλει κορμί. Αντιθέτως είναι πολύ. Γενικότερα πάντως, ποδοσφαιριστές και επενδύσεις, λίγα πράγματα. Περισσότερα πάνε προς φούντο και λίγοι είναι αυτοί που. 90% φούντους. Όσοι δοκίμασαν. Υπήρχε μια περίοδο που κάνανε όλοι Μικέλ. Πριν από αυτή κάνουν όλοι μπαρ. Ναι, μπαρ. Καφέ μπαρ, μπαρ. Μετά όλοι Σούμπορ, Μικέλ. Σούμπορ, 25. Ναι. Το πρώτο με αυτόματη ράμπα που έκλεινε. Δεν προλαβαίναμε. Σοπαρέ. Ναι, ναι. Δεν το πρόλαβα. Υπήρχε άμυνα. Παίζαν άμυνα. Τέλος πάντων. Αυτά για το Πασχαλάκι. Το δικαιούται. Κακά τα ψέματα. Παίζει σήμερα απέναντι στην πρώην του ομάδα. Έπαιζε σε εκείνο το παιχνίδι που κάναμε 31 τελικές και δεν βάλαμε γκολ. Ναι. Τα έβγαλε όλα. Ναι. 31 τελικές ή 20 στην εστία. Τα έβγαλε όλα, πραγματικά. Χάσαμε ένα 0 με τον Τσιμόπουλο τον γκολ. Ναι, 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 ναι. Αυτό Τσιμόπουλος που πρέπει να λένε. Δεν παίζει και ο Τσιμόπουλος. Καλή η Ιωνή, δηλαδή έχουμε πάλι εμείς στο Πασχαλάκι, δεν παίζει και ο σκόρερ. Σήμερα θα πάει λίγο ανάποδα, πιστεύω. Δύο ήταν τα μάτια στην Τούμπα που είχε πολλή ορκία και. Και ένα με τον Λίλα, το 0-1 στα play-off. Ναι, και αυτό. Και φυσικά το μάτς με τον Απόλλωνα Σμύρνης, το 0-0. Με τον Τζόρβα. Με τον Τζόρβα. Ακυρώνει ο Κίζας. Α, ναι, βέβαια. Το γκολ του Νέτσιτ, στο 94. Που είναι πεντακάθαρο. Ωραία χρόνια. Ναι. Και μετά τον Κίζα μας το χρεώσανε για μία αμφισβητούμενη αποβολή. Μία αμφισβητούμενη δεύτερη κάρτα ενός παίκτη που έκανε τρία φάουλ στην ίδια φάση. Σε ένα λεπτό μέσα. Σαν σου λέει βγάλε με, βγάλε με, βγάλε με. Και αναφέρομαι στο Χούλ, στον Νίλς Χόλκινσον. Νίλς Χόλκινσον. Το βλέπεις. Όχι. Σου βάλα. Έχω εικόνα ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι. Σερεσέρτ. Πώς δεν είχε ρε. Α. Τι είναι η Σερεσέρτ ρε φίλε. Δεν ρωτάω, δεν έχω τηλεόραση στις Σερεσέρτ ποτέ στη ζωή μου. Το χρήμα ρε φίλε που κυκλοφορούσε στις Σερεσέρτ δεν το ξέρει ζωή σου εσύ. Τα καλά χρόνια επί Πασόκ. Με τα χωράφια και τις επιδοτήσεις και αυτά. Δεν τα ξέρει ζωή σου. Μαζεμένα. Και τα κουνούπια ελέφαντες. Και μετά είχαμε, ναι, είχε βάλει η νομαρχία κουνουπόσιμο. Δηλαδή πλήρωνε ο πολίτης ένα ποσό. Για το ράντισμα. Ναι, κουνουπόσιμο. Γιατί όντως ήταν ένα θέμα. Τα κουνούπια. Μεγάλο. Τέλος πάντων, αυτά και για το κομμάτι του Πασχαλάκη. Ο Ερίκη έκανε, λοιπόν, το έχασε αυτό. Έκανε, ναι. Ναι, έφαγε λίγο τις φαλιάρες του. Ναι. Όχι τόσο δυνατές όπως ο Βιερίνια. Ναι, γιατί μετά μπορεί να το κρατάει λίγο την ώρα της προπόνησης. Έφαγε κανένα δύο-τρεις καλές. Ναι. Αλλά όλοι στο Βιερίνια ξέσπασαν. Γιατί ξέρουν ότι είναι. Ανθεκτικός. Και ανθεκτικός και καλό παιδί. Δεν μπορεί να κρατήσει κακία, ρε παιδί μου. Mm. Τώρα που λέμε για αυτό το τούνελ. Δεν ξέρω αν έχεις δει, αλλά αν δεν το έχεις δει, βρες μια ευκαιρία και δες το. Το τούνελ που κάνανε στο Μπρίγιοβιτς, στην Al Ittihad. Δεν τον ακούμπησε, φίλε άνθρωπος. Ήταν εκεί καημένοι αυτοί οι Σαουδάραβες, τι είναι. Δεν σου κάνω πλάκα, ούτε είμαι βολικό. Παιδιά, δείτε το. Όσοι δεν το έχετε δει, ψάξτε το. Πέρασε απλά. Πέρασε απλά. Από τους 22 ποδοσφαιριστές, οι 19 απλά τον κοίταξαν. Ναι. Και 2-3 τον κάνανε έτσι στον νόμο. Ναι. Περπατώντας ο Περιγιοβίτς. Ναι. Παιδιά, δεν γίνονται ομάδες έτσι. Οι ομάδες. Χτίζονται μέσα από τη ΦΑΠΑ. 0-0 εχθές η Al Ittihad. Δεν παίζει ο Περιγιοβίτς. Όχι, η Σερβία είναι. Έχει θέμα.
Θα πάει σε εκείνη τη μάγισσα να του πάρει το ιστό για να του κάνει τίποτα τέτοιο. Το ιστό. Αγίου που έβαζε. Ναι. Του αλόγου το. Πώ λέγεται, φίλε. Το σηκώτη. Όχι, κάτι έβαζε από το άλογο. Το πλακούντα. Το πλακούντα, ναι. Πλακούντα είναι το μόνο σε. Δώσε το πλακούντα αυτή η σέρβα. Δώσε πλακούντα. Έμπαινε μέσα πλακούντα. Πλακούντα. Αυτή ήταν η μυστική λέξη. Πλακούντα. Πλακούντα. Και η θεία, ότι την έχει δει, πώς είναι. Τα δίνει όλα. Δεν την έχει δει. Ναι, έχω δει, ρε παιδί μου, εντάξει. Προσπαθώ να τη φέρω στο μυαλό μου, δεν τη λες και. Τον παίρνει τον πλακούντα, τον κάνει η σπλήνα. Ωραία, έπαιρνα λοιπόν και ο Μπέργκοβιτς. Δεν έχει παίξει ακόμα, δεν έχει σημασία. Ο ένας αποβλήθηκε στο ζέσταμα. Ο άλλος πήγε Σερβία με το που ήρθε. Εντάξει, ωραία, στην άλλη τη χάτη. Τι ωραία, αρέσει. Το που λένε, μας θα βάλει κανένα γκολ ακόμα να πάρει ψυχολογία σήμερα. Το αριστούργημα αυτό. Αν σου δώσουν Πρίγκοβιτς πίσω και άλλα 10 εκατομμύρια, δίνεις ακπόμ. Όχι. Δηλαδή παίρνεις Πρίγκοβιτς πίσω και άλλα 10 εκατομμύρια, 20 δηλαδή. Δεν έχει να κάνει. Ο ακπόμ δεν ξέρω πώς θα τα απεξέλθει τώρα στην κρίσιμη εβδομάδα. Αλλά είμαι σίγουρος ότι σε βάθος χρόνου θα είναι πιο ουσιαστικός για την ομάδα. Θα κάνει περισσότερα πράγματα σίγουρα. Ανέβασε ένα καλό Αντώνη Τσακαλέα τις προάλλες, χθες νομίζω. Έναν άραβα που πιάνει έτσι το πρόσωπό του. Δηλαδή, κάναμε λάθος. Όταν αντιλαμβάνεις ότι η ρήτρα του ΑΚΠΟΜ είναι 8 εκατομμύρια. Και εσύ έδωσες 10 να πάρεις. Εντάξει, είπαμε τώρα, χιούμορ κάνουμε. Δεν είμαστε από αυτούς που θα ισοπεδώσουμε. Τον Πρίγκοβιτς ούτε θα μπορεί κάποιος να σβήσει την. Έκανε μια επιλογή, δε φίλε. Όχι, άλλο θέλω να πω. Δεν μπορεί κάποιος να σβήσει την τεράστια προσπάθεια του Πρίγκοβιτς. Και να πει ποιος Πρίγκοβιτς τώρα έχω τον ΑΚΠΟΜ. Δεν είναι 95, 89 παιχνίδια. Τι να λέμε. Απλά όταν ένα κεφάλαιο λύγει, ωραία, γυρνά στη σελίδα και στηρίζει το επόμενο. Δεν είναι. Και ο καθένας έχει τα χαρακτηριστικά του, κάθε άνθρωπος στη δουλειά του κάνει κάποια πράγματα καλά, κάποια πράγματα άσχημα. Στο βάθος χρόνου θα φανεί το πόσο ουσιαστική, αν βοήθησε ή όχι η παρουσία του ΑΚΠΟΜ στην ομάδα. Οι πρώτες ενδείξεις είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικές. Μακάρι το παιδί, σοβαρό είναι. Έχει αυτήν την αγγλική προφορά που με φτιάχνει, δηλαδή. Πραγματικά μιλάμε για την πάρα. Μεγάλη. Στην ηλικία τη σωστή είναι, δηλαδή, δεν είναι 30. Είναι σε παραγωγική ηλικία, έτσι λέγεται το 22-28. Ναι. Δεν είναι. Είναι παραγωγική ηλικία. 35. Ναι. Και πουλάει μούρια 23χρονο, είναι 23χρονο. Όχι, είναι 23χρονο. Ναι. Δεν γεννήθηκε στο Λάγο, στο Λονδίνο. Γεννήθηκε. Άμα γεννήσει, πα σε μευτήριο. Δεν γεννά δίπλα από την κατσίκα. Και ψάχνει στο ληξιαρχείο, ωραία, είναι κάπου ανατολικά στα 400 χιλιόμετρα, κατάλαβες, και πας με την πηξίδα. Ούτε πάει ο γονιός στο, αν έχει εκεί πέρα κάποιο στο ληξιαρχείο, στο μάγο, τι να βάλω, και δεν βάζεις, λέει ο πατέρας. Πότε γεννήθηκε, προχθές, μα είναι ένα 80. Στο μάγο, ρε φίλε. Δηλαδή δεν έχουν ληξιαρχείο και είναι ο μάγος κανονικά. Ο οποίος μάγος τι έχει, χαρτιά και σφραγίδες βάζει. Όχι, ρε. Λέει κάτι. Λέει ένα διφορούμενο. Κοιτάνε όλοι. Κατάλαβε. Όχι, παιδιά. Ο ακπόμενη. Ποιος. Δεν θα έλεγε όπως αυτά. Όχι. Σοβαρά. Ναι. Α, δεν προλάβεις από Μωσά. Όχι, από Μωσά δεν προλάβα. Τι για πες και μια ιστορία από Μωσά, μια μικρή. Ο Μωσά δεν μιλούσε ποτέ βασικά. Ξεκινάμε με το πολύ βασικά. Εντάξει, το κορυφαί μου το Μωσά είναι που τον περιμέναμε που γράψει τον ΠΑΟΚ και έφυγε και να πάρει την ταυτότητά του και πήγε πέρα στην ΑΕΚ. Και εμείς περιμέναμε όταν ο Μωσά ήταν στον Νίκο Σκούμα, το οποίο δεν είχε πέσει τότε ακόμα. Εμείς ήμασταν στην Τούμπα. Τον είδαμε να φεύγει. Και η επόμενη εικόνα του ήταν φωτογραφία να υπογράφει στην ΑΕΚ. Δεν είχε ακόμα Instagram, Facebook, να ανεβάσει κάποιος ο από εσάς στην Αθήνα, να την ψηλιαστεί τι γίνεται. Όχι. Έβλεπε τη φωτογραφία τελική με τη φανέλα. Ναι, τότε. Κατευθείαν. Εντάξει, υπάρχουν και περιπτώσεις βέβαια που έβλεπε παίκτη με φωτογραφία φανέλα και την άλλη μέρα ήταν σε σένα. Έχει συμβεί και αυτό, ναι. Έχει συμβεί και αυτό. Εντάξει. Με τον Λεωνίδα. Με τον Λεωνίδαρο. Ποιο πέρασε και αυτό από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ο από εσά πάντω. Τίμια μεταγραφή, ρε φίλε, εντάξει. Μια χαρά τα δούλεψε τα λεφτά του, μια χαρά. Μια χαρά ήταν. Απλά είχε το Χούρογλου, ο Μπονσά Ουντέζε. Δηλαδή, πώς αναντέξεις. Ήταν που λένε ο Ουντέζε.
πεδιώθαν για μένα. Ναι, καλώς αμυντικός. Κάτι ευρωπαϊκά ήταν και λίγο ματιασμένος. Σε ένα με τη Μέταλλο πήγαινε την κορφή στο γάμα. Ναι, δεν λες όμως για την Αιντχόβεν. Έβαλε την κολάρα εκείνη. Και κάει και η κάμερα. Και, κάει και... και δεν υπάρχει πουθενά. Υπάρχει. Υπάρχει σε ένα... Ναι. Ωραία χρόνια. Ωραία χρόνια. Ήρθε η ώρα, φίλε, να πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Ναι, για να υποδεχτούμε μετά το άλλο που λένε σου. Να δούμε πού είναι ο Ηλίας. Να δούμε πώς ταξίδεψε, τι έκανε κτλ. Λοιπόν, μαζί μας είναι το Alter Ego. Είτε ετοιμάζεται για γαμπρός. Alter Ego Fashion. Είτε θέλετε να ξεχωρίσετε στην καθημερινότητά σας. Πλήρης ανδρική ένδυση. Μοναδικά σχέδια σε γραμπιάτικα κουστούμια. Κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πολλά άλλα. Όπου και να βρίσκεστε, είναι κοντά σας το Alter Ego. Δυτικά στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12. Ανατολικά στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85. Στο κέντρο Παύλο Μελά 36. Και φυσικά alterego-fashion.gr. Naxus, υπερήφανος χορηγός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Τεράστια γκάμα επιλογών από όλα τα επώνυμα brand. Στο nac.gr μπορείτε να δείτε με την ησυχία σας τα εκατοντάδες ζευγάρια που υπάρχουν και αποστολή και αλλαγή αν χρειαστεί δωρεάν από την άξη όλη την Ελλάδα. Ένα μεγάλο κατάστημα πλατεία Αγίας Σοφίας, ένα δεύτερο Μεντεράνια Κόσμος και πάρα πολλά καταστήματα stock σε όλη τη Θεσσαλονίκη με εκτόσεις και προσφορές που φτάνουν και το 70%. Από εκεί και πέρα, μαζί μας είναι το Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης για όσους θέλουν να γίνουν μπαρίστα ή bartender ή να παρακολουθήσουν σεμινάρια στα τουριστικά, αλλά και σεμινάρια στην πληροφορική και να γίνουν experts στην πληροφορική και απαραίτητη στην αγορά εργασίας. Παρακολουθήστε σεμινάρια προγραμματισμού, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου και αποκτήστε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού πληροφορίας Εθνικής Αμήνης 14α, τηλέφωνο 2310-2229-62 και datalabs.edu.gr. Μαζί μας είναι η Στίχημαν, η μέρα Super League σημερινή, αλλά έχει και άλλους αγώνες. Εκατοντάδες επιλογές ανά αγώνα, πάρα πολλά ειδικά στοιχήματα μέσα από ένα πάρα πολύ εύκολο και γρήγορο πρόγραμμα από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. 24ωρη υποστήριξη σε μέλη και μη μέλη και όλες οι επιλογές cash out, όλα αυτά στη Στίχημαν με την ταχύτητα και την ασφάλεια που σας προσφέρει η κορυφαία εταιρεία στο Στίχημα. Και φυσικά ρίζεις καζίνο, συνεχίζονται οι παραστάσεις και αυξάνονται για να μπορέσετε όλοι να απολαύσετε τον Τάκη Ζαχαράτο στο πιο λαμπερό σόου της καριέρας του. Κλείστε γέρο στα ειστήριά σας, στα ταμεία του καζίνου όλου 24ωρο, ticketservice.gr, στα καταστήματα public, τηλεφωνικά στο 217-234567 και αν θέλετε να πάρετε πληροφορίες, κάντε ένα τηλέφωνο στο Βεργίνα Θέατρο 2310-491-291. Τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε με την ομάδα μπάσκετ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τελευταίο 20 λεπτό. Σας υπενθυμίζω, 3 η ώρα έχει ένα παιχνίδι μετά από 2 μήνες του γυναικείου ποδοσφαίρου. Ελπίδες Καρδίτσας ΠΑΟΚ. 5 και 4 ΠΑΟΚ Πας Γιάννινα στο γήπεδο της Τούμπας. 7 και 4 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στη Νεάπολη, ημιτελικός κυπέλου χάντμπολ. Και στις 9 το βράδυ το καμάρι του συλλόγου, η ομάδα μπάσκετ Golden State ΠΑΟΚ, θα πάνε να σφραγίσουν την πρόκριση. Μην το μιλάς, δε στέκιο, και αυτή ψιλοκαλή είναι. Καλή είναι, δεν λέω. Δηλαδή ψιλοταχθεί πάντα παιχνίδια. Δεν βλέπω ότι εντάξει. Έκανε εκθέση τηλεκομβόνηση ένα δώρο στον ΠΑΟΚ και έδεσε τη Χάπολ Χολών 91-83. Και τι κάνουμε τώρα? Με νίκη περνάμε στην επόμενη φάση. Και κάνουμε τα πλάκα στην Τενερίφη, χωρίς άγχος. Έχουμε τον απεσταλμένο του ΠΑΟΚ 24 και του Λίμπερο 4 στην Ελβετία, γιατί απεσταλμένος δεν μπορεί να σε στείλω τώρα στη Λετωνία. Τι να πας στη Λετωνία? Ναι. Δεν το πιστεύεις ότι είναι απεσταλμένος. Απεσταλμένος είναι. Έχουμε τον Ηλία τον Καπράλο μαζί μας. Ηλία, τι γίνεται? Ηλία. Καλησπέρα Σταύρο, καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα Στέριο. Έφτασες, εντάξει? Νορμάλ όλα? Ναι, ναι, είμαστε. Τι ώρα πετούσες, δεν το κατάλαβα αυτό. 6.30 ώρα το πρωί από Θεσσαλονίκη για Αθήνα και 8.30 ώρα έφευγε από Αθήνα για Γενέβη. Και από τη Γενέβη πόσο είναι αυτό? Από Γενέβη είναι 2 ώρες. Από Γενέβη είναι 2 ώρες με το τρένο. Τώρα εγώ το οποίο έχει 250 ευρώ να υποθέσω. Δεν ξέρω πόσο έχει το τρένο, αλλά
η οικοδέσποινα εδώ της, της εκδρομής, είπε ότι είναι φυσιολογικές τιμές το τρένο. Εντάξει, δεν είναι και του ωσέο καρβουνιάρης, αλλά θα βγει το... Ναι. Δηλαδή, ακόμα, να δηλαδή εκθέσεις είδες DJ Χαλίφη, απόλαυσες και σήμερα είσαι στην Ελβετία. Ναι, ναι, ναι. Ήτανε... Τι ζωή σου να κάναμε, ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή. Ναι, ρε φίλε. Δεν σας είδα χθες, τίποτα, Ιλία μου. Κάποιοι είναι φίλοι μου και κάποιοι είναι εχθροί μου. Απλά είναι τα πράγματα. Πούλησε τον DJ Χαλίφη, τότε ο Στέργιος. Που θα έπρεπε να είναι μπάστακας. Πόσα σχολιά μου συγχωρούνται από την χθεσινή παρουσία? 30. Να ξέρω. 30 σχολεία. Έχω ακόμα. Ναι, έξι ακόμα. Μαζί μας έχουμε και τον Νίκο τον Μοσχοβίτη, ο οποίος βαριόταν να πάει στην Ελβετία παρότι τον παρακαλούσαμε. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, φίλε, έχει τον απεσταλμένο εκεί πέρα. Εγώ τι να βγω να πω. Εντάξει, εντάξει. Ναι, φίλε. Εντάξει. Ο απεσταλμένος ακόμα το τρένο δεν έχει δει. Έχει φτάσει. Α, ναι. Στη Γενέβη είναι ακόμα. Είναι και αυτό ένα άγχος. Ναι, έχουμε μια αγωνία. Όχι, παιδιά, να ξέρετε, σε αυτό το γήπεδο θα μπούμε. Καλά. Μπες πρώτα. Στην τελευταία αποστολή στο εξωτερικό. Ο Ηλίας μπήκε στο 88, να τα λέμε αυτά. Εντάξει. Ας βγούμε πρώτα με το καλό και μετά. Okay. Πίστεψε αστυνομικό. Δηλαδή, πόσο αφελής, αγόρι μου. Πώς. Δεν πίστεψε αστυνομικό. Ένας με πήρε στο λαιμό του. Είπε ότι είμαι και εγώ για να πάω δίπλα. Δηλαδή, υπήρχε άνθρωπος παοκτής στο Λονδίνο που είπε σε Άγγλο αστυνομικό, μήπως μπορούμε να μας βάλει στην διπλανή σειρά. Ούτε στην Ελλάδα δεν γίνεται. Τι ζω, τον εκτέλεσες? Τώρα εντάξει, ήταν και νεαρός, δεν ήθελα να ξεφύγω. Να το σκοτώσω. Ούτε εγώ ούτε οι υπόλοιποι γύρω μου. Ωραία, ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα μπεις σήμερα στο καυτό Φρίμπουργκ. Ναι. Ναι. Κάνουν κάτι, προσπαθούν εκεί, κάνουν κάτι, μια μικροπασαρία με αυτά εδώ τα χαρτόνια. Παράνε τα χέρια τους. Χαρτόνια. Θυμίζει λίγο γήπεδο με μακεδονικούς στην Κοζάνη. Ο ήχος από το γήπεδο της Φρίμπουργκ σε δύο παιχνίδια που έχω δει. Έχεις δει δύο παιχνίδια της Φρίμπουργκ εντός έδρας? Γιατί το ίδιο το είδαμε στο παρατάκι. Ναι, ναι, ναι. Έχεις δει άλλα δύο δηλαδή. Δύο μάτς έχει δει, ρε φίλε. Ο παντός της Φρίμπουργκ δηλαδή. Ο δήμαρχος Φρίμπουργκ δεν έχει δει δύο. Εντάξει, είναι στοιχηματικοί οι λόγοι. Η ομάδα παίζει ανοιχτά η Φρίμπουργκ. Όβερ βγάζει. Καλά παιδιά είναι. Έχει ένα που είναι ένα 30 playmaker. Δεν το ξεχάσω ποτέ. Τι γέλιο έβγαλα με αυτό. Ναι. Παρόλα αυτά τώρα στα σοβαρά, θα τα πει και ο Νίκος μετά. Η Φρίμπουργκ δεν πρέπει ο ΠΑΟΚ να μπει και να πιστέψει ότι είναι μια ομάδα σαν την Όπαβα που της έβαλε 50 πόντους στη Θεσσαλονίκη. Η Φρίμπουργκ κέρδισε μέσα στη Βόνη. Στην έδρα της Τενερίφη τη δυσκόλεψε αρκετά. Να δώσουμε κανένα δωράκι. Το Keep ΠΑΟΚ Alive δεν μπορεί να βγάλει κανένα τάλιλο να τελειώνουμε. Κοίταξε, πιστεύω ότι... Φαντάζεσαι να φτάσουμε στα επίπεδα. Με το σύνδεσμο της Ζυρίχης για το Keep ΠΑΟΚ Alive. Μάλιστα. Πάρε μια ανάσα, Ηλία, γιατί είσαι κουρασμένο. Νίκο. Παρακαλώ. Η Βόνη, η Δωράκη, καλό. Ναι, η Βόνη ουσιαστικά χθες με αυτή τη νίκη, αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει σήμερα, τελείωσε, πέρασε. Mm. Είναι σίγουρα στην τετράδα και μετά τελευταία αγωνιστική με την Τενερίφη μπορεί να παίξει για την τρίτη θέση. Που αυτό αλλάζει όσον αφορά την συνέχεια στους 16, να μην παίξει με πρώτο ομίλου, να παίξει με δεύτερο. Που λογικά του δίνει περισσότερες πιθανότητες για πρόκριση. Πρώτος είναι και η ΑΕΚ, φίλε. Δεν γίνεται όμως να παίξουμε με την ΑΕΚ. Μπορεί να βγει πρώτη Χάπολη Ιερουσαλήμ εκεί. Μπορεί να βγει πρώτη Χάπολη Ιερουσαλήμ. Και επειδή το Final Four είναι να γίνει ή στην Πολώνια ή στην Ιερουσαλήμ από ό,τι φαίνεται. Μακριά από εμάς. Δεν θες να τις πετύχεις αυτές τις δύο ομάδες, γιατί και να παίξεις δύο παιχνίδια κάπου στον δρόμο θα αποκλειστείς. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να τις περάσεις. Ναι. Όχι, δυνατές είναι και οι δύο. Είναι από τα φαβορί για την κατάκτηση, αλλά εντάξει. Mm. Δεν θέλεις να μπλέξεις με ομάδα η οποία διοργανώνει είναι να διοργανώσει το Final Four. Mm. Δεν θέλεις να μπλέξεις. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει σήμερα. Ναι. Το θετικό είναι ότι με το χθεσινό αποτέλεσμα της νίκης της Telekom Vonis επί της ΑΠΟΕΛ Χολών, η νίκη σήμερα τον εξασφαλίζει και μαθηματικά, δηλαδή ακόμα και σε τριπλή ισοβαθμία στο τέλος με ΧΑΠΟΕΛ Χολών και Ναντέρ, ο ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος περνάει και μένει έξω πάλι νομίζω η Χολών, αν θυμάμαι καλά. Οπότε ξέρει πλέον ότι με νίκη σήμερα είναι σίγουρα στην επόμενη φάση και η τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Τενερίφη, η οποία είναι και πρώτη και περασμένη, δηλαδή δεν θα έχει αυτή κάποιο βαθμολογικό κίνητο, ξέρει ότι αν κερδίσει θα μπορέσει να είναι τρίτος.
ή μάλλον θα περιμένει να δει κάνει και η Ναντέρ. Έτσι, η Ναντέρ που έχει και τη Χαπροσπορώ να παίξει τελευταία αγωνιστική και απόψε παίζει με τη Βενέτσια εντός έδρας. Οπότε το 2-2 της Ναντέρ είναι σχετικά δύσκολο. Όχι ότι δεν γίνεται, απλά είναι, έχει το πιο δύσκολο πρόγραμμα στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Κάπως ήσουν τα πράγματα με τα χθεσινά. Αυτό που λες έχει δίκιο, η Φριμπούρ είναι μια ομάδα που την έδρα της δεν έχει χάσει από κανέναν εύκολα. Δηλαδή και την Τενερίφη τη ζόρισε και την Βενέτσια τη ζόρισε. Όλα τα μάτια στην έδρα τα έχει διεκδικήσει και τα έχει χάσει σε λεπτομέρειες, δηλαδή με σκορ διαφορών 6, 7, 8, 10 πόντων. Εμάς μας έμεινε εδώ η εικόνα του πρώτου αγώνα, γιατί ο Πακτώ είχε καθαρίσει ουσιαστικά την πρώτη περίοδο, αν θυμάστε, από τότε που είχε βάλει 7 τρίποντα στα 9 και είχε κάνει το σκορ 32-10, οπότε δεν γυρνούσε με το μάτς, δεν άλλαζε. Αλλά γενικά η Φρίμπουργκ δεν είναι κακή ομάδα. Δεν είναι ομάδα που... δεν είναι όπαμα σίγουρα και είναι μια ομάδα την οποία, η οποία θα παίξει πολύ μικρότερο άγχος, οπότε ο Πάοκ θα την εκμεταλλευτεί αυτό το κίνητρο. Δηλαδή το δικό του κίνητρο και τη δική του διάθεση για νίκη να τη βγάλει μέσα στο γήπεδο, να βγάλει και την παραπάνω ποιότητα που έχει και να πάρει το διπλό και να τελειώσει την υπόθεση πρόκληση από σήμερα. Η ομάδα προπονήθηκε σήμερα το πρωί. Χθες λόγω των μετακινήσεων δεν υπήρχε προπόνηση στο πρόγραμμα, γιατί ξεκίνησε το ταξίδι το πρωί στο Φριμπούρ μετά και από 2 ώρες οδικά. Η ομάδα έφτασε γύρω σε 7-7.30, οπότε προτιμήθηκε να ξεκουραστούν όλοι, να κάνουν μια προπόνηση σήμερα το πρωί και το βράδυ να πάνε στο παιχνίδι της Ελβετούς. Ωραία. Ηλία, πώς είναι ο καιρός εκεί? Ο καιρός, όταν ήρθα χιόνιζε. Έχει 2 βαθμούς. Για πουθενά δεν είσαι. Εντάξει. Για πουθενά δεν είσαι πραγματικά. Αλλά λέμε το, δεν είσαι το κρύο. Για πουθενά δεν είσαι. Όταν πήγαμε εμείς και 45 βαθμούς. Εσύ πήγες καλοκαίρι, βρε, 20 Ιουλίου. Στην Ελβετία αλλάζει ο καιρός. Δεν το έχουν κανονίσει αυτό. Εντάξει. Ναι. Αλλά τι να κάνουμε. Και στην Ελβετία έχουν και αυτοί λίγο καλοκαίρι. Είναι λίγο, βλέπουν λίγο ήλιο. Βασικά τώρα είναι καθαρός ουρανός που περπατάω. Δηλαδή δεν έχει ούτε συννεφιά. Και το κρύο είναι διαφορετικό. Δηλαδή λέει 2-3 βαθμούς, αλλά δεν είναι σαν το δικό μας με την υγρασία που σε τεινάζει τα πέταλα στους 2 βαθμούς. Ναι. Κυκλοφορείς άνετα. Σαλάτα του σεφ μην αγοράσεις, γιατί θυμάμαι τα μούτρα του Στέλιου όταν του είπαν ότι κάνει 37 ευρώ. Για ένα φαγητό, ναι. Πήγαμε για ένα φαγητό. Ραγού κανελόνια, μία σαλάτα και τι πήρες, ένα μουσλί, ναι, γιαούρτι, 34 φράγκα. Σε ευρώ? 32. Είπε κάτι για ραγού, πώς το είπες αυτό που παρήγγειλες? Κανελόνια ραγού. Κόψτο να. Ευχαριστούμε, Ηλία, θα πούμε τα επόμενο φίλο. Να είσαι καλά, Ηλία. Θα πούμε τα απόγευμα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γεια. Νίκο, έχει κανελόνια ραγού στην... Παιδιά, όχι, δεν έχω ξανακούσει. Δεν έχω ξανακούσει, όχι. Έχω ξανακούσει κανελόνια ραγού. Άρα έχουμε. Ο άνθρωπος μένει στην Αγίου Δημητρίου και παρήγγειλε κανελόνια ραγού. Δεν μπορώ να σκεφτώ πως συνδυάζει το κανελόνι ραγού με το μούσλι το γιαούρτι. Γι' αυτό λέγεται. Πού τα βρίσκω αυτά τα ταλεντάκια που κάνω. Άρα για να το κλείσουμε και αυτό, παιδιά, έχουμε την περίπτωση του Γρηγόρη το καλοκαίρι, όπου μία πόλη ολόκληρη έτρωγε λουκάνικα. Δεν είχε μείνει λουκάνικο σε ακτίνα 50 χιλιόμετρων. Στη Βασιλεία εκείνη τη μέρα που γιορτάζουν την ανεξαρτησία, δηλαδή. Ξύστα. Ναι, με κασμά τώρα. Δηλαδή ήταν 10 νομοί και γίνανε ένα. Αυτό, ναι, αυτό, ναι, αυτό. Ναι. Εντάξει. Μαζεύεται στη Βασιλεία, στο κέντρο, 1 εκατομμύριο κόσμος. Αλήθεια είναι αυτό, Νίκο. Και φανταστείτε πόσες... πόσους τόνους. Τόνους. Λουκάνικα. Ωραία, λουκάνικα. Υπάρχουν εκεί και τι πήρε ο Παπατρίδης? Πρέτσελ. Πρέτσελ, ας τα διάλογα. Ας τα διάλογα. Και ρε φίλε, έρχεται Νίκο για να καταλάβεις περήφανος με το πρέτσελ στο χέρι. Το λέω, τι είναι αυτό, ρε φίλε? Στο μεταξύ σου λέω, ο κάθε πάγκος είχε 500 ευρώ λουκάνικα. Μαύρα, άσπρα, τσιμένα, τίποτα. Μόνο ο Δαλματίας δεν είχε. Όλα τα είχε. Λέω, τι είναι αυτό, μου λέει, είναι πρέτσελ. Η ερώτηση είναι, καλά αυτό βρήκες να πάρεις, και μου λέει, έχει μέσα Φιλαδέλφια. Άστα διάλογα. Ένα αυτό, και τώρα είχαμε σημαίνει και το ραγού. Ραγού? Το ραγού κανελόνι. Κανελόνι ραγού. Ραγού κανελόνι. Και για να σβήσει αυτό, τρως και ένα μουσλί από πίσω. Ναι, ναι. Και είσαι κομπλέ. Με το μουσλί από πάνω στρώνει. Έχει τα ίδια σου. Τέλος πάντων. Ωραία. Νίκο, για να το κλείνουμε το πράγμα. Δεν έχει προβλήματα η ομάδα. Όχι, κάποιο αγωνιστικό ζήτημα δεν έχει. Πλήρης έχει. Με Τζέφερσον κανονικά, η frontline μας, Τζέφερσον αυτά, το ένα το άλλο είναι Γκάρετ, Μαργαρίτης είναι κανονικά.
Όλοι, όλοι μάχημοι. Εντάξει, δεν έχει κάποιο. Ο Χάτσερ πρέπει να είναι λίγο καλύτερα τις τελευταίες μέρες. Ωραία. Ο Χάτσερ έχει μπροστά του τα παιχνίδια του κυπέλου, όπως και όλη η ομάδα. Ναι. Μέχρι τότε όλα καλά. Από εκεί και μετά βλέπουμε. Ωραία. Έγινε, Νίκο μου. Ευχαριστούμε, Νίκο. Για να κλείσουμε κιόλας. Να είσαι καλά. Νίκος Μοσχοβίτης, τι ώρα παίζουμε? 9. 9. Το πέτυχες, κύριε. Ήθελα να σε φινδιάσω. Σε αυτά δεν παίζουμε, φίλε. Όχι, πως το ήξερα. Μη παρακαλάσετε. Αυτό θα μπορούσε να γίνει συνθηματάρα στην Τούμπα. Δηλαδή η 4α, η Μακεδονία είναι μία. Οι υπόλοιποι 4, μην παρακαλάτε την ιστορία. Και ξανά 4α, η Μακεδονία είναι μία. Ναι. Και να πηγαίνει έτσι. Ναι, ναι, ναι. 60 λεπτά. Χωρική! Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Μαζί μας ήταν η στοίχημαν με εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή για ποδοσφαιρικό στοίχημα, στοίχημα μπάσκετ, hardball, volley και για το online καζίνο. Πάρα πολύ εύκολα ίντερνετ απλά να έχετε από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Alter Ego Fashion για να ξεχωρίζετε είτε στο γάμο σας είτε απλά στην καθημερινότητά σας, πλήρης ανδρική ένδυση, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πολλά άλλα. Δυτικά Ευκαρπία 25 Μαρτίου, Καλαμαριά, Πασαλίδη 85, στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και στο alterecofashion.gr. Οι υπετροφές Σταυράμουλ, τις οποίες θα βρείτε Αγίου Μινά με Κατούνι στην πλατεία Εμπορίου. Όλες οι υπετροφές για να δουλεύει ο οργανισμός ρολόι χειμώνα-καλοκαίρι. Και όλα τα βότανα για φυσικό και ασφαλές αδυνάτισμα. Φυτοσλίμ, λιποδιαλυτικό, χαρμάνι, βοτάνων σε τσάι και ταμπλέτες για αδυνάτισμα. Και οι υπετροφές, μεταξύ αυτών ζεόλυτος για αποτοξίνωση από βαρέα μέταλλα και ραδιενέργεια. Όλα τα προϊόντα του Αβράμουγλου είναι σε συνεργασία με διατροφολόγο, ιριδολόγο και υγιεινολόγο. Αν πεινάτε, μια και πλησιάζει η ώρα, μια τέλεια επιλογή, αν είσαι στο κέντρο ή ανατολικά μέχρι την Τούμπα ή δυτικά μέχρι το σταθμό τρένων του ΟΣΕ, 2-3-10-2-21-3-21 είναι το θεϊκό ψητοπολίων, που βρίσκεται Αγγελάκη 10 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει ένας πάρα πολύ ωραίος και μοντέρνος χώρος για να φάτε στο μαγαζί αν θέλετε. Είναι επί της Αγγελάκη, σχεδόν στο ύψος της Αλεξάνδρου Βόλου. Ο καιρός βλέπω έχει ανοίξει την τελευταία ώρα, οπότε είναι και αυτό μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Οι μεγαλύτερες μερίδες, τα μεγαλύτερα σάντουιτς και προσφορά στο delivery με μία μαλαματίνα και άλλη μία δώρο. Δεν ξεχνάμε φυσικά και το ραντεβού μας με τον Τάκη Ζαχαράτο στο θέατρο Βεργίνα, στο πιο λαμπερό σόου της καριέρας του. Θα είναι ο Τάκης Ζαχαράτος στην πόλη μας και στο θέατρο Βεργίνα μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου, ημέρα Κυριακή. Ακόμα μαζί με την παράσταση της Παρασκευής υπάρχουν 8 παραστάσεις. Κλείστε γέρος θέσεις για να απολαύσετε τον Τάκη Ζαχαράτο. Ticketservice.gr, καταστήματα public, φυσικά στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο και τηλεφωνικά στο 217-23-456-7. Αυτό ήταν το ΠΑΟ 24, μένετε στο Λίμπερο γιατί ακολουθεί το ανάλυση του Bayer Press. Σταύρος Κόλκας, Αντώνη Τσακαλέας και όλα τα παιδιά του team έχουν ετοιμάσει και σήμερα πάρα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα για να εμβαθύνουμε όλοι μας λίγο παραπάνω στο ποδόσφαιρο. Αυτά από εμάς, καλό μεσημέρι.